Καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε και σήμερα κοντά μας στην φοβερή συντροφιά του Excellent. Μέχρι τις 3 η ώρα θα είμαστε εδώ να σας ενημερώσουμε. Και βεβαίως, αν το καταφέρουμε, αυτός είναι ο στόχος μας κάθε μέρα, να σας χαρίσουμε στο τέλος και ένα ωραίο χαμόγελο για το υπόλοιπο της ημέρας και όχι μόνο. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας που μπορείτε πια να επικοινωνείτε με εμάς είναι το 210-48-54-474 και 478. 210-48-54-474 και 478. Οι συνάδελφοι περιμένουν τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας. Προσοχή, επειδή άλλαξαν από χθες τα τηλέφωνα, κοιτάξτε τα με προσοχή να καλέσετε σε αυτά. Για όλες τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις και τα σχόλιά σας. Σε πολύ λίγο, excellent θα είναι ο Παύλος Κοντογιαννίδης, ο αγαπημένος μας Παύλος Κοντογιαννίδης θα είναι εδώ στο πλατό. Σε πάρα πολύ λίγο να συζητήσουμε τα επαγγελματικά του και όχι μόνο και για την οικονομία και για την πολιτική και για την οικογένειά του. Όλα εδώ θα αναλυθούν, όπως επίσης κοντά μας και πολύ μεγάλη χαρά μας δίνει αυτό, θα είναι και η Ελένη Δήμου, η αγαπημένη τραγουδίστρια Ελένη Δήμου. Μετά από πολύ καιρό μιλάει, θα είναι εδώ κοντά μας στο πλατό. Επίσης να συζητήσουμε τι κάνει αυτή την περίοδο στη ζωή της, πώς βρίσκεται, πώς περνάει, πού μπορούμε να την απολαύσουμε, αλλά και πολλά ακόμα δικά της. Και μία απίστευτη ιστορία. Πώς τα αναβολικά μετέτρεψαν μία γυναίκα σε άντρα. Εδώ βλέπετε λοιπόν τη φωτογραφία. Πραγματικά αυτό ήταν το κορίτσι. Είναι bodybuilder. Αφοσιώθηκε σε αυτό το άθλημα. Και τελικά κατέληξε να έχει αυτή την εικόνα. Με ειδικούς λοιπόν θα το αναλύσουμε, γιατί είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος επισκέπτεται και ασχολείται, θα έλεγα, με το άθλημα αυτό. Να δούμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβονται πίσω από τη χρήση αυτών των ουσιών. Όμως θέλω να ξεκινήσω με ένα θέμα που πραγματικά μας έχει όλους σοκάρει και να καλωσορίσω τον Στέφανο Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι κοντά μας ο συνάδελφος. Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης να είναι κοντά μας, σας παρακαλώ, και να ξεκινήσουμε με το θέμα που μας έχει σοκάρει, σας είπα, και έφερε στο φως τη δημοσιότητα η εφημερίδα Εσπρέσο χθες. Αφορά σε μία 18χρονη κοπέλα, η οποία πραγματικά ζούσε μέσα σε μία κόλαση τα τελευταία 5 χρόνια της ζωής της. Από τα 14 της, τα τελευταία 4 χρόνια, από τα 14 της έως τα 18. Πέρασε μαύρα, θα λέγαμε, είναι ανατριχιαστικές οι λεπτομέρειες, αν κάποιος διαβάσει το ρεπορτάζ, στα χέρια της οικογένειας, της μητέρας και του πατριού. Στέφανε, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και από μένα. Πρόκειται για μια απίστευτη ιστορία, μια ιστορία τρόμου ουσιαστικά. Το κορίτσι με το που ενηλικιώθηκε, 18 χρονών και μίας ημέρας, πήγε στον αγαπημένο της καθηγητή και του είπε όλη την αλήθεια, όλα αυτά που ζούσε τα τέσσερα τελευταία χρόνια από τη 40χρονη μητέρα της και τον 51 ετών πατριώτη στο ίδιο σπίτι. Ένα κορίτσι που σύμφωνα με την κατάθεση που έχει δώσει στις αστυνομικές αρχές της Ρόδου, η μητέρα της την πλησίασε στα 14 και της είπε ότι αύριο θα κάνεις έρωτα με τον σύντροφό μου. Το κορίτσι αυτό λοιπόν την επόμενη μέρα την επισκέφτηκε, σύμφωνα πάντα με όλα αυτά που κατέθεσε εκείνη. Ο σύντροφος της μητέρας της στην αρχή δεν έκαναν έρωτα, αλλά στην πορεία έγινε και αυτό. Θα πρέπει να δώσουμε, πριν μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες που δεν θα ήθελα καν να μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες, νομίζω ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να φανταστεί τι έχει περάσει αυτό το κορίτσι. Να πούμε ότι ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία. Έτσι, να με πάμε στο νομικό κομμάτι. Με τέσσερα κακουργήματα, βιασμός κατά εξακολούθηση με άμεση συνεργεία της μητέρας, αποπλάνηση ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια και ασέλγεια, και επίσης βαρύνονται και από τον νόμο κατά των ναρκωτικών, γιατί όπως κατέθεσε το παιδί, της έδινε ειδική κάναβη ο πατριός της για να την παρασύρει. Σαφώς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το κορίτσι έχει καταθέσει, βρίσκεται στην αγκαλιά των αρχών και των κοινωνικών λειτουργών, ενώ αύριο στη Ρόδο θα καταθέσουν και οι δύο γονείς, οι οποίοι ουσιαστικά θα πρέπει να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες, ότι αυτό το κορίτσι τα έβγαλε από το μυαλό του. Τι λένε οι γονείς? Οι γονείς λένε ότι δεν συμφωνούσε το κορίτσι με τον πατριό της μητέρας, γιατί είναι χωρισμένοι γονείς και γι' αυτό έφτιαξε αυτή την ιστορία των 4 ετών. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει μαζί και η κολλητή της φίλη, η οποία γνωρίζει τα πάντα για αυτό το θέμα και θα καταθέσει και αυτές τις αρχές, και θα δούμε λοιπόν δύο ψυχές 18 ετών να λένε το τι πέρασε αυτό το κορίτσι. Και βλέπουμε, Στέφανο, ότι περίμενε το κορίτσι αυτό να ενηλικιωθεί, να φτάσει στην ηλικία των 18 ετών και να απευθυνθεί στον δάσκαλό της. Στον αγαπημένο της καθηγητή. Δεν πήγε πρώτα στην αστυνομία. Πήγε σαν άνθρωπο δικό της πρώτα να εμπιστευτεί, να δείξει εμπιστοσύνη. Ποιο και στη συνέχεια είναι. Προχωρήσανε στην αστυνομία. Να βάλουμε στην κουβέντα μας την κυρία Χαρούλα Γιασιράνη. Είναι η πρόεδρος γυναίκες του Συλλόγου Γυναίκες Χωρίς Σύνορα. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Γιασιράνη. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Λαμπύρη. Σας ευχαριστούμε που είμαστε κοντά μας. Θέλω να μου πείτε πώς είναι το κορίτσι τώρα που μιλάμε. Το κορίτσι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ασφαλέστατο περιβάλλον.
και έχει όλη την απαραίτητη υποστήριξη από την πλευρά της οργάνωσής μας, μιας και κληθήκαμε να συνδράμουμε το θύμα από την πρώτη στιγμή. Σας έχει ανοίξει την καρδιά του, έχει μιλήσει, σας έχει πει λεπτομέρειες. Εμείς έχουμε διαβάσει στο ρεπορτάζ, θα έλεγα, ανατριχιαστικά πράγματα τα οποία έχει βιώσει κατά δήλωσή της. Δεν θα ήθελα, κυρία Λαμπύρη, να σχολιάσω κανένα από τα δημοσιεύματα που έχουν βγει, mm-hmm. τα έχουμε διαβάσει όλοι, mm-hmm. διότι μόνο κακό κάνουν αυτή τη στιγμή στο κορίτσι. Και θέλω να πω ότι πρέπει με ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή. Μα ακριβώς έτσι το προσεγγίζουμε το θέμα, γι' αυτό και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να προχωρήσουμε ακριβώς σε λεπτομέρειες. Είναι ένα κορίτσι που έχει. Επί της ουσίας δεν έχω να πω το παραμικρό. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι το παιδί βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον, έχει όλη την απαραίτητη πρακτική, νομική, ψυχολογική υποστήριξη από την οργάνωση Γυναίκες Χωρίς Σύνορα. Επίσης την εκπροσωπεί, έχει την καλύτερη δυνατή αυτή τη στιγμή, από τις καλύτερες δυνατές νομικές εκπροσωπήσεις από έναν συμπολίτη μας, έγκριτο νομικό, τον κύριο Ράπτη. Mm-hmm. Και μόνο αυτά έχω να σας πω, τίποτα περαιτέρω. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ και το δικό σας το μέσο και κάθε άλλο, όταν παρουσιάζει τέτοια γεγονότα, να είναι πάρα πολύ προσεκτική με τα θύματα. Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση, ναι. Κυρία Γιασυράνη. Ναι. Αυτό θέλω να πω και τίποτα παραπάνω. Ναι, έχω την εντύπωση ότι εμείς το προσεγγίσαμε σε αυτό το βαθμό και στο μέγεθος που οφείλουμε να το προσεγγίσουμε δημοσιογραφικά, χωρίς να αναφερθούμε σε καμία λεπτομέρεια, διότι αυτή τη στιγμή δεν μας αφορούν οι λεπτομέρειες, το γεγονός αυτό καθεαυτό, η κατάσταση της κοπέλας και επίσης το γεγονός ότι κάποια άλλα κορίτσια, ακούγοντας αυτό, πρέπει να μιλήσουν. Γιατί δυστυχώς, και το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, δεν είναι η μοναδική περίπτωση της συγκεκριμένης 18χρονης. Δυστυχώς. Και πίσω από κλειστές πόρτες, ξέρουμε τι συμβαίνει και σε τι κατάσταση βγαίνουν τα παιδιά στη συνέχεια. Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Γι' αυτό mm-hmm. ας γίνει παράδειγμα αυτό το κορίτσι, ούτως ώστε να σπάσουν τα αποστήματα της κοινωνίας και αν υπάρχουν και όσα άλλα τέτοια περιστατικά. Και να μην φοβούνται, να τονίσουμε ακριβώς αυτό, κυρία Γιασυρά, να μην φοβούνται, πρέπει, διότι διαβάζοντας μέσα καταλάβουν. Υπήρχαν και απειλές. Μα έτσι κάνουν αυτοί, απειλούν. Μα μόνο μέσω της απειλής και του εκφοβισμού και της τρομοκρατίας καταφέρνουν να κρατούν τα σώματα τους κλειστά, έτσι. Έτσι. Αυτά να τα τονίζουμε για να γίνονται μαθήματα, δυστυχώς. Τα παραδείγματα, τα ζωντανά, γίνονται μαθήματα για παρόμοια περιστατικά και συμβάντα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Γιασυράνη. Δεν ξέρω αν έχουμε τον κύριο Ράπτη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ράπτη, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Ο κύριος Δημήτρης Ράπτης είναι ο δικηγόρος της 18χρονης. Σας ευχαριστούμε. Δύο κουβέντες και από εσάς. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τη συζήτηση με την κυρία Γιασυράνη. Δεν πρόλαβε, κούκλα. Δεν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι ένα κορίτσι 18 χρονών περίμενε να ενηλικιωθεί. Να βρει μια στοργική κουβέντα, να εκμυστηρευτεί, να εμπιστευτεί και να εκμυστηρευτεί το βάσανό της στον καθηγητή της και από εκεί πήρε όλο το θέμα το δρόμο της δικαιοσύνης. Ναι. Εγώ ενημερώθηκα την πρώτη στιγμή, από την πολύ πρώτη στιγμή το τι συνέβη πριν φτάσουμε το κατόφλι της αγγελίας και δεν σας κρύβω ότι έδωσα τις πρώτες οδηγίες πώς να το χειριστούν. Έχουν ξανασυμβεί τέτοια πράγματα, αλλά αυτό ήταν το χειρότερο που έχει συμβεί στη Ρόδο, βέβαια είναι για πρώτη φορά. Θα το έλεγα, θα το χαρακτήριζα ήδη χθες, γιατί εμπλέκεται η μητέρα στη μέση. Ναι. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό και για την ψυχή του παιδιού και για όλο αυτό το πράγμα το οποίο έγινε. Mm-hmm. Το οποίο είναι βέβαιο ότι και από τις κατηγορίες οι οποίες απεδόθησαν δεν θα γινότανε ποτέ αν δεν υπήρχε αυτή η μητέρα και είχε δεσμό με εκείνον. Ναι. Το θράσει το φερόμενο, ο οποίος απολογείται αύριο. Mm-hmm. Θέλω να σας πω το εξής, ότι περίμενε για να βγάλει τη φωνή της στο παιδί και αυτό που τη βάραινε τόσο πολύ, να ενηλικιωθεί. Είναι συγκινητικό αυτό. Όλη αυτή την περίοδο βρισκόταν σε ομοιρία. Ναι. Αυτό πρέπει να σας πω μόνο. Βρισκόταν σε ομοιρία, δεν είχε τη δυνατότητα. Απειλούμενο, όπως διαβάζουμε, έτσι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Όχι απλώς απειλούμενο, έμπρακτα απειλούμενο. Δηλαδή κάθε αντίδρασή της πνιγότανε τελείως. Ξέρετε, το παιδάκι δεν είχε καν κοινωνικές σχέσεις. Δεν είχε κοινωνικές σχέσεις. Δεν το επιτρέπανε να έχει κοινωνικές σχέσεις. Με άκρως ψυχαναγκαστική συμπεριφορά. Δηλαδή δεν ήταν ένα γεγονός το οποίο έγινε μία φορά, δύο, τρεις. Έγινε για πολύ μεγάλη περίοδο και αυτό ίσως που προκαλεί, αν θέλετε,
εντύπωση, η απορία είναι γιατί δεν το κατήγγειλε μέσα στο μεσοδιάστημα. Έτσι δεν είναι? Αλλά μέσα στην ανάκριση, την οποία δεν μου επιτρέπεται δυστυχώς, γιατί ξέρετε είναι μυστική ανάκριση και είναι ένα τόσο σοβαρό απολύτως θέμα σεβαστό. Που, μπράβο, δεν μπορώ να επεκταθώ, έχουν εκτεθεί γεγονότα τα οποία στοιχειοθετούν και εξηγούν γιατί αυτό το διάστημα το παιδάκι δεν μπορούσε να μιλήσει. Ναι, γιατί είναι ένα εύλογο ερώτημα, οποιοδήποτε θα μπορούσε να το θέσει, ναι. Ακόμα και από τους ίδιους θα μπορούσε να τεθεί, γιατί ναι, τόσο καιρό ναι, δεν σας το έλεγε. Ναι. Τα αδικήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και οι κατηγορίες οι οποίες έχουν απαγγελθεί ήδη από τον εισαγγελέα, στον οποίο βγήκε και το ένταλμα σύλληψής τους λίγο πριν φύγουν στην Τίνο, mm-hmm, είναι και δυσκόλυπτοι. Ναι, 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 κάποιο τάμα πηγαίνανε. Κάνω ένα σχόλιο, ναι. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σοβαρά. Είναι δηλαδή αυτά που προσβάλλουν ευάναυσα τη γενετής αξιοπρέπεια, ναι, ενός παιδιού. Κύριε Ράπτη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα. Να σας ευχαριστήσω προς το παρόν. Να είστε βέβαια ότι η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Όχι επιλεκτικά. Σε αυτή την περίπτωση, πιστέψτε με, έχουν δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία όλοι. Να είστε καλά, κύριε Ράπτη. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Παραμένουμε στη Ρόδο τώρα να μιλήσουμε με τον πατέρα Απόστολο από το Ναό Κοίμησης Θεοτόκου και να σας φέρουμε λίγες ημέρες πριν, τότε που συζητούσαμε για την εικόνα του ταξιάρχη που δάκρυσε και πήγαν οι ειδικοί να δούνε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, σύμφωνα με το πόρισμα των ειδικών δεν υπάρχει καμία φθορά και καμία παρέμβαση. Άρα εδώ, πατέρα Απόστολε, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Παραμένει ένα τεράστιο ερωτηματικό. Εσείς τι εξήγηση δίνετε? Σας είπα ότι εμείς κάναμε καθηκόντως αυτά που έπρεπε να κάνουμε. Καλέσαμε τους ειδικούς να εξετάσουν την εικόνα. Όπως θα διαβάσετε, αν έχετε διαβάσει το πόρισμα, βεβαίως, ο ξύλινος φορέας της εικόνας είναι ακέραιος, τα χρώματα, τα μπερνίκια. Στην ουσία παραμένουν ανεξήγητα, θα λέγαμε, τα δάκρυα. Δεν υπάρχει, βεβαίως, κάποια λογική ή κάποια τεχνική εξήγηση, ακριβώς, που θα μπορούσε να δοθεί. Βεβαίως, ακριβώς αυτό. Εμείς θέλαμε ακριβώς να φανεί ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε παρέμβαση πάνω στην εικόνα. Mm-hmm. Γι' αυτό καλέσαμε και τους ειδικούς. Και βλέπετε ότι ο ένας ήρθε στις 26 του μήνα την ίδια ημέρα και ο άλλος στις 31 του μήνα, γιατί έλειπε ο Σωτήρης ο Πατατούκος. Και κατατέθηκε μετά η επίσημη έκθεσή του, στην οποία ζητήσαμε και εγγράφος να κατατεθεί στην Μητρόπολη. Από εκεί και πέρα το θέμα πλέον επαφίεται στην δεκτικότητα και την πίστη ενός εκάστοτε εξημών και πώς ο καθένας εκλαμβάνει το συγκεκριμένο γεγονός. Έκτοτε, δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, ήταν 26 του μήνα που 26, είχε δακρύσει για πρώτη φορά, στις 26 Οκτωβρίου. 26 Οκτωβρίου. Στις 26. Το φαινόμενο διήρκησε περίπου 24 ώρες μέχρι και την επόμενη μέρα το πρωί, λίγο πριν αποδειχθεί η λειτουργία της Κυριακής. Έκτοτε ο κόσμος σειρά για να προσκυνήσει και σας είπα, ναι, ο καθένας μπορεί να το εκλάβει. Να δώσει τη δική του εξήγηση, βεβαίως, στο φαινόμενο αυτό. Ούτε, βεβαίως, εμείς θα ήθελα να σας πω ότι ούτε επιδοκιμάζουμε τις ακραίες. Να σας πω κάτι έτσι με το χέρι στην καρδιά, μπορούμε να μιλάμε για θαύμα? Ναι, μπορούμε να μιλάμε για θαύμα. Τουλάχιστον όπως κάποιοι το δέχονται, σας είπα, ναι, το θέμα του θαύματος είναι ακριβώς το πώς ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται το γεγονός. Για μένα, για παράδειγμα, μεγαλύτερο θαύμα ακόμη και από τα δάκρυα του ταξιάρχου είναι το ότι αυτές τις ημέρες συνέρευσαν νέοι άνθρωποι στο ναό για να προσκυνήσουν και μάλιστα χωρίς να θέτουν αμφισβητήσεις ή απορίες. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο θαύμα, το ότι φάνηκε τελικά ότι υπάρχει μια γενιά πίσω από μας που έχει και αξίες, έχει και ιδανικά και εφορείται από όλη την καλή διάθεση. Και από την καλή διάθεση και ίσως να το πούμε και αυτό μπορεί να είναι ως τελευταία ελπίδα. Ακριβώς. Ίσως ο ταξιάρχης δι' αυτού του τρόπου έφερε στην επιφάνεια την ελπίδα και το μέλλον αυτού του τόπου. Πατέρα Απόστολε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ. Και Στέφανος πάλι να μας μεταφέρει μία είδηση από το εξωτερικό. Mm-hmm. Σύγκρουση δύο αεροσκαφών είχαμε, Στέφανε. Η στιγμή της σύγκρουσης έχει καταγραφεί από κάμερα μέσα από το αεροσκάφος. Ήταν αλεξιπτωτιστές.
Ακριβώς, μιλάμε όχι για έναν Άγιο, αλλά πολλούς Αγίους πρέπει να είχαν οι 11 άνθρωποι που βλέπετε, χειριστές, εκπαιδευτές, αλεξιοριστές και εκπαιδευόμενοι αλεξιοριστές. Χομπίστες είναι οι άνθρωποι, skydiving κάνουν, ελεύθερη πτώση δηλαδή με αλεξίπτωτα. Πήγαν λοιπόν με δύο μονοκινητήρια Τσέσνα να κάνουν το χόμπι τους, υπό τις οδηγίες πάντα των εκπαιδευτών. Εδώ θέλουμε πολύ προσοχή. Συγγνώμη, σε διακόπτω, Στέφανε, επειδή το παρακολουθούσαμε μαζί το βίντεο, να δούμε καρέ-καρέ ακριβώς τη στιγμή. Βλέπουμε σε λίγο, σε δευτερόλεπτα, θα δούμε το αεροπλάνο να προσεγγίζει, το βλέπουμε εδώ. Και πάει ακριβώς επάνω στον αλεξιπτωτιστή, τον πρώτο που κρεμότανε, ήταν έτοιμος για την πτώση του. Και στην κοιλιά του πρώτου αεροσκάφου, στο δεύτερο παρατηρούμε και από τα πλάνα ότι έσπασε το φτερό κατά τη σύγκρουση. Είναι στα 12.000 πόδια, ένα πολύ μεγάλο ύψος. Από την άλλη, αυτό το ύψος δημιουργεί και πάρα πολλά προβλήματα, όπως μας είπαν και οι ειδικοί που μιλήσαμε μαζί, στους 11 ανθρώπους, καθώς είναι πολύ δυνατή η άνεμη, μεγάλο το ψύχος στην συγκεκριμένο ύψος. Να, εδώ ακριβώς πώς γίνεται, ναι. Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, η σύγκρουση. Παρ' όλα αυτά και οι 11 είχαν Άγιο, δεν έπαθε κανείς τίποτα. Τελευταίος που απεγκλωβίστηκε από το αεροσκάφος ήταν ο χειριστής του δεύτερου αεροσκάφους, αυτού που είδαμε που συγκρούστηκε με το πρώτο αεροσκάφος. Ναι. Κατάφερε και αυτός να πηδήξει από το αεροσκάφος. Εδώ βλέπουμε που μαζεύουν τα συντρίμια, ελαφρά τραυματισμένος. Πραγματικά μιλάμε για θαύμα. Και μάλιστα ο παρουσιαστής του Δελτίου Ειδήσεων, του NBC, ξεκινώντας, είπε ότι θα μπορούσα κάλλιστα να ξεκινήσω το σημερινό δελτίο, λέγοντας ότι είχαμε 11 νεκρούς. Να το βλέπουμε πάλι εδώ τα πλάνα, ακριβώς που συγκρούστηκαν τα αεροσκάφη. Σκοπός ήταν να κάνουν σχηματισμό αυτοί οι αλεξιπτωτιστές και αυτό το αεροσκάφη έπρεπε να έρθουν κοντά. Λάθος χειρισμό σίγουρα του ενός από τους δύο χειριστές, τον Τσέσνα. Μάλιστα, είναι μία εικόνα, το είδαμε καρέ-καρέ, η οποία έχει τραβηχτεί από μέσα, από μία αλεξιπτωτίστρια. Και το κατάφερε μέσα να το καταγράψει. Στέφανε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εμείς να πάμε σε διαφημίσεις. Μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε συνεχώς με τα τηλέφωνά μας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Παύλο Κοντογιαννή. Δεν φεύγει κανένας. Τα τηλέφωνά μας 210-48-54-474 και 478. Αλλάξαμε και σας περιμένουμε. 48-54-474-478. Σας αρέσει, Κωστάκη, σου κάνω 474-478. Παύλος Κοντογιαννίδης μαζί μας. Yes! Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι κοντά μας, Παύλο μου. Ξεκινήσαμε με παράπονα, αλλά θα τα λύσουμε. Κοίταξε, αυτή είναι μια μαύρη περίοδος. Τη ζωή μας. Για προηγούμενη περίοδο. Για προηγούμενη περίοδο. Εντάξει, συμβαίνουνε. Αυτό. Εντάξει, μαύρη καθ' υπερβολή, έτσι όπως το χαρακτηρίζουμε μερικά πράγματα. Δεν ήταν μια χαρά περίοδος. Χρυσοφόρα όμως περίοδος. Χρυσοφόρα περίοδος. Μιλάμε για το παρελθόν και όλες τις μεσημερινές εκπομπές και όλα αυτά. Και ότι κάποια στιγμή, λέει, τον είχα στενοχωρήσει. Να σου ζητήσω συγγνώμη, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος, Παυλιτό. Δεν έφταιγες εσύ. Δεν έχει σημασία. Ο παρουσιαστής ευθύνεται για όλα. Αυτή είναι η αρχή μου. Και εκεί τελειώνουν όλα. Στο μόνο που έφταιγες είναι ότι προσπαθούσα να πάρω τηλέφωνο να επικοινωνήσω και δεν είχα τη διάθεση. Δεν είχα την ευκαιρία. Δεν μπορείς να συναντηθούμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αν σε έχεις να χωρίσει, ζητώ δημόσια συγγνώμη. Δεν έχω πρόβλημα να ζητάω συγγνώμη όταν καταλαβαίνω ότι έχω κάνει λάθος. Δεκτό, είμαι έτοιμος για τη συνέχεια της ζωής. Για να ξεκινήσουμε εδώ τώρα. Ναι. Μίλαγες με τη συνάδελφο, με την Έλενα την Πολυκάρπου και δήλωνε σε πάρα πολλά πράγματα πρώην. Πού το ακούσατε αυτό, δηλαδή? Καλέ, εμείς ακούμε από τα καμαρίνια μέχρι εδώ, δηλαδή. Δηλαδή είχε κρυφή κάμερα. Πρώην. Ο Μαγκάλιας Ζαμυρίδης και ο Αυτιάς μαζί με τον Νάση τον Αθανασίου. Λοιπόν, είπαμε και άλλα. Αλλά δεν θα τα πούμε εδώ. Όχι, με αυτό είναι, διότι μέσα και στα καμαρίνια λέγονται τα καλύτερα. Για να σου λύσω το πρόβλημα. Πρώην. Πρώην, εντάξει, ήταν ένα χιούμορ. Ναι, είπε πρώην εργαζόμενο, λε πρώην εραστή, πρώην. Τι πρώην, πόσα πρώην. Α, δεν είναι να μιλά εδώ σε αυτό το πλατό. Λοιπόν, εγώ έχω οργανωμένο, θα σου δώσω άλλο τίτλο. Λοιπόν, ω πολιτικό είμαι σε κινητικότητα. Πρώην, βέβαια, έτσι. Ω ηθοποιό είμαι σε διαθεσιμότητα. Και ως τραγουδιστής έχουμε κάνει ένα γκρουπ καταπληκτικό που λέγεται Εθελουσία Έξοδος. Με αυτή τώρα βγάζουμε το μεροκάματο. Με την Εθελουσία Έξοδο, ναι. Που είναι και της μόδας. Ναι. Έχουμε Εθελουσία Έξοδος, πήγαμε στη Ρόδο, κάναμε μια υπέροχη βραδιά εκεί πέρα και με κόσμο
αλλοδαπούς και τα λοιπά που ήταν στο καζίνο. Λοιπόν, μετά ακούσουν αλλοδαπούς οι άλλοι και που ήταν παράνομοι, νόμιμοι. Λοιπόν, και από εβδομάδα θα πάμε στο Ήλιον να δώσουμε μια βραδιά υπέροχη που θα είχε και κοινωνικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Ίσως από το πενιχρό μας μεροκάματο δώσουμε κάποιο ποσό για το κοινωνικό παντουπολείο της περιοχής. Είναι πολύ καλοί άνθρωποι εκεί πάνω. Ίσως πάμε στο Μοσχάτο, στην πλατεία, να δώσουμε μια άλλη. Και ίσως έτσι. Λοιπόν, θα περάσει. Θα περάσει η ζωή, θα το φάμε και αυτό το. Θα το πιούμε και αυτό το ποτήρι. Ναι, και ελπίζουμε ναι. σε καλύτερες μέρες. Πολύ ωραία μας τα λες όλα αυτά, αλλά γλίτωσες το πρώην εραστής. Αυτό γιατί το αφήνεις έξω μετά. Του βάζει το, η πλάκα κάναμε εκεί πέρα. Α, έτσι. Ήταν μέσα κάτι που το παίζανε εραστές. Α, έτσι ξεκίνησε όλη η ιστορία. Μακιγιάς, ναι, ναι. Έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Πολυκάρπου. Είναι μαρτυριά. Βάλει, ναι. Ξέρεις. Μαρτυριά ρε πολυκάρπου. Ποτέ ένας άντρας δεν μπορεί να υπερεφανευτεί περί των ικανοτήτων του, εάν δεν έχει την υπογραφή της γυναίκας. Της γυναίκας του. Ναι. Ναι. Όχι της γυναίκας γενικότερα. Της συντρόφου, ας το πούμε. Της συντρόφου. Δηλαδή οι άντρες συνήθως βγαίνουν off σε αυτά. Λένε, έχουμε ακούσει παραμύθια και εκείνο είναι σαν τους κυνηγούς. Έρες που τα χτυπάνε ορτίκι. Και οι ψαράδες είναι πιο νορμάλ γιατί πάνε και χαλαρώνουν τουλάχιστον. Κάθονται 10 ώρες να πιάσουν μια γόπα. Λοιπόν, οι γυναίκες έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή. Νομίζω ότι την ικανότητα του άντρα την πιστοποιεί πάντα η γυναίκα. Συμφωνώ. Έχουν παίξει σημαντικότατο ρόλο στη ζωή σου. Οι γυναίκες έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Εγώ πιστεύω ότι η γυναίκα είναι ό,τι καλύτερο έχει βγάλει το σύμπαν. Χωρίς δόλο και χωρίς υποκρισία. Και αν αναφερθούμε, ας πούμε, σε μια πολύ έτσι μεγάλη ψυχή γυναικεία, δεν θα πω φεμινίστρια και τέτοια, είχε πει ότι οι γυναίκες, και για μένα ισχύει και για τις δύσκολες αυτές μέρες, η γυναίκα, αν καταλάβει την αξία της, θα γίνει πιο χρήσιμη και για τον εαυτό της και για την κοινωνία. Πού χάνουμε, πιστεύεις? Στην καθημερινότητα. Δηλαδή? Τι να σου πω. Ό,τι είναι γύρω μας και στις σχέσεις. Μια απώλεια δύναμη στη γυναίκα είναι πάντα όταν λειτουργεί συγκριτικά με την άλλη γυναίκα. Κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ικανότητες και ιδιαιτερότητες και αποδόσεις και αξίες κτλ. Η σύγκριση μας έχει φάει σε αυτή την κοινωνία. Διότι ο Κομφούκιος, να πούμε ότι διαβάζαμε και Κομφούκιο, είχε πει το εξής. Πίσω από τον καλό έρχεται ο καλύτερος. Εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν, θα αυτό λέγαμε. Αυτό τώρα εσύ τα λες για να ηρεμείς τη γυναίκα σου. Όχι, η γυναίκα μου δεν χρειάζεται δεν να χρειάζεται. Έχει ηρεμία. Τώρα, εντάξει, είναι ήρεμη από μόνη της, με ανέχεται μια χαρά. Είσαι δίστροπος άνθρωπος στη σχέση, είσαι δίστροπος. Είμαι αληθινός και εκεί τα χάνω. Δηλαδή, ανεξέλεγκτος στα συναισθήματα. Δηλαδή, έχουμε καταιγισμό συναισθημάτων. Και εναλλαγή. Εναλλαγή συναισθημάτων. Ναι, γίνεται ένα τέτοιο πράγμα. Κυκλοθυμικός. Όχι. Πώς εκφράζεις δηλαδή τα συναισθήματά σου? Με πρώτο κίνδυνο, ας πούμε, αν ένα πρόσωπο είσαι εσύ, παραδείγματος χάρη, ή μια φίλη μου και σ' αγαπώ πάρα πολύ και έχεις αρρωστήσει, έχεις πυρετό. Λοιπόν, η αντίδρασή μου δεν θα είναι ιστορική, λεγόμενη, τι έχεις υπόψη να σου φέρω ένα θέμα κτλ. Αρχίζω και σου ταχώνω. Λες και φταίς εσύ που έχεις τον πυρετό από ενδιαφέρον. Αυτό είναι λίγο παράλογο. Δεν είχα κάνει και την μάνα μου παλιά, ότι βρήκα άρρωση και άρχισε να κλαίει. Λέει, γιατί με μαλώνεις? Σε μαλώνω γιατί σε θέλω να είσαι καλά. Αυτό είναι μια. Έτσι εκφράζει την αγάπη σου. Ναι. Είναι λίγο περίεργη έκφραση. Όχι, εντάξει. Είναι ένα. Περίεργη είναι μια έκφραση. Το θέμα είναι να αγαπάς. Ναι. Εγώ αυτό κρατάω μόνο. Και αφού το έχει αποδεχθεί η γυναίκα σου και σε αντέχει και σε ανέχεται, εμάς μας περισσεύει βέβαια. Το ανέχεται εντός εισαγωγικών είναι για τους άλλους. Γιατί το λες αυτό? Δεν είναι θέμα ανοχής. Δεν μπορείς να είσαι με έναν άνθρωπο 25 χρόνια, ας πούμε, για να λες τώρα ανέχομαι. Αυτό πια δεν είναι. Ούτε. Και εταιρεία Νάτα θα έχει διαλύσει. 25 χρόνια είστε μαζί. Τώρα δεν θα κάνουμε. Μην το πας πάλι στο θύσμυρο παρελθόν να μιλήσουμε κάτι άλλο. Ο κόσμος κινδυνεύει. Θα μιλήσουμε και για αυτά. Ναι, θέλω να ό,τι μάθω, θέλεις. Γιατί, μπορούμε να μιλάμε μέχρι αύριο, αλλά το θέμα είναι η εκπομπή θα τελειώσει. Εγώ σε έχω πετύχει σε στιγμές που βιαζόσουν πάντα. Και στο τέμπο πάντα τότε πάντα. Είσαι μια κατάσταση μόνιμης βιασύνης. Είμαι σε κινητικότητα. Πού πας, ρε παιδί μου? Πας κάπου συγκεκριμένα. Το ότι έπρεπε να έρθω εδώ, ξέρω εγώ, έρχονται το ταξί και τέταρτο. Μα έχεις, είσαι αγχώδης άνθρωπος. Ναι, έχεις άγχος φοβερό. Δηλαδή, και μέσα στο γραφτό που είχαμε βρεθεί στο ίδιο χώρο δουλειά, α πούμε. Έμπαινες με ένταση. Συνεπιομανής θα έλεγα. Δηλαδή μιλάμε ότι και στα γυρίσματα. Ναι. Είναι διάφοροι συνάδελφοι, βλέπουμε 10 ώρα όρντινο.
Ναι. Έρχονται 10 και μισή. Τρελαίνεσαι. Κάποιο ερχόταν 11, να αγκαλά. Ποιο? Λοιπόν. Παλιά. Παλιά, πες το μωρέ, παλιά. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, εγώ πήγαινα 10 παρά 4. Και μια φορά σε ένα σκηνοθέτη, όνομα και μη χωριό να μην θίξουμε. Του λέω, εσύ, τι είμαστε εμείς δηλαδή. Η μπίπ της παρέας. Και λέει, το κάνουμε για εμάς γιατί έτσι γουστάρουμε. Τι να κάνουμε. Εντάξει, νομίζω ότι είναι η πιο σωστή απόδοση και η πιο σωστή μετάφραση. Ναι, το που σου είπε για σένα το κάνει, δεν το κάνει κανένα. Εσύ είσαι εντάξει με τον εαυτό σου με αυτόν τον τρόπο. Μ' αρέσει η οργάνωση, αλλά είμαι και του χήμα. Χήμα να το κάνουμε, αλλά όταν είναι κάτι να το κουβέντουμε, θα μιλήσουμε τώρα, να μιλήσουμε. Θα κάνουμε και χήμα κουβέντα, δεν έχουμε πρόβλημα. Το μεταξύ, κάνει και πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, εκτός από ηθοποιός και εκτός από τραγουδιστής, τραγουδούσε από μικρός. Δηλαδή, είχε συγκροτηματάκια. Στα χωράφια που λέω στο μπάνιο, εγώ στα χωράφια. Εγώ είμαι από τη Φέρεια, από το συγκεκριμένα το πατρικό είναι μετόχι Μαθίας. Χαιρετώ τον αδερφό μου και τα αδέρφια μου, τους συγγενείς κτλ. Και τα πολλά ανήψια. Εκεί είχαμε χωράφια, δουλεύαμε ας πούμε μέσα στις όμορφες πεδιάδες του νομού και τραγουδάγαμε. Πού είναι αυτές οι φοβερές εποχές, θυμάμαι τότε έτσι κάτι σαν η Μικολχός θα τα έλεγα εγώ, δηλαδή με την έννοια ότι μαζευόταν ας πούμε στον Τρίγο, 5 οικογένειες στριγίζανε το αμπέλι του ενός. Λοιπόν, και τραγουδάγανε. Μου έκανε φοβερή εντύπωση όταν σπούδασα στη Θεσσαλονίκη στη δραματική σχολή και τα λοιπά και δευτερότριτα κατέβαινα και έπεφτα ας πούμε στο μάζωμα των Ροδακίνων. Mm. Και όταν αργούσα βέβαια μέχρι να πάω 12 η ώρα, έβλεπα μέσα από τα χωράφια ένα τραγούδι, έβγαινε μια μελωδία. Βέβαια τότε τσα πρόσφυγες όλοι τραγουδάγαμε Καζατζίδι, Ποντιακά. Και ήταν σκληρή η καθημερινότητα τότε. Σκληρή αλλά όμορφη, δημιουργική. Εγώ πιστεύω ότι ο βασικός παράγοντας της ευτυχίας για τον καθένα μας είναι να αισθάνεται δημιουργικά στη δουλειά του. Δώσ' μου μια καθημερινή τυπική εικόνα της οικογένειάς σου. Γιατί να λειτουργεί σαν παράδειγμα. Εμείς είμαστε άτομα που καθένα σέβεται την αυτονομία του άλλου με την έννοια ότι εκτιμά τις ικανότητες του. Ναι, λέω, υπάρχουν λοιπόν, Κυριακές, δηλαδή, ας πούμε. Εγώ θυμάμαι τις Κυριακές μεγάλη, που μαζευόμασταν στο σπίτι, ας πούμε, όλη η οικογένεια. Ναι, όχι μεγάλη, ας πούμε, όσον αφορά. Εντάξει, είναι λίγο προσωπικό που δεν θα ήθελα να μιλήσω γιατί δεν μου το επιτρέπει και πολύ η κόρη μου, η οποία πάει στο Αρσάκιο και πάει πάρα πολύ καλά. Με την έννοια όχι μόνο σαν απόδοση μαθημάτων, αλλά και σαν συμπεριφορά, σαν χαρακτήρας που είναι πολύ πιο σημαντικό. Αυτό είναι άποψη των καθηγητών και τους ευχαριστώ πολύ και δημόσια. Λοιπόν, πήγαμε μια φορά να πάρουμε τους βαθμούς και να συζητήσουμε, ας πούμε. Εγώ δεν πήγαινα για να μην γίνει και ο Ντόρος και αυτό και εκείνο και τα λοιπά. Μα πότε περάσαμε από όλους τους καθηγητές και καθηγήτρες και μιλάγαμε, ας πούμε, και όλοι λέγανε με ένα στόμα αυτό και εκείνο. Και μάλιστα είχαν πει για να δούμε αυτό το παιδί από ποια οικογένεια προέρχεται, ας πούμε, γιατί αυτή η συμπεριφορά είναι ιδιαίτερη. Και λέει, πώς συμπεριφέρεστε. Λέω, δεν δίνουμε τον κατάλογο των συμβουλών, ομιχεύσεις σου, φωνεύσεις σου κτλ. Απλώς μιλάμε αληθινά μέσα στο σπίτι. Δεν έχουμε ίντριγκες. Ό,τι είναι, ο καθένας βγάζει το χαρακτήρα του. Δηλαδή και βλέπεις το παιδί έχει μια δική του αντίληψη. Αυτό βέβαια το οφείλω και στους γονείς μου, που ήταν αγράμματοι αλλά πολύ μορφωμένοι. Καταλαβαίνεις με ποια είναι. Δηλαδή στη μάνα μου ήταν πρόσφυγες από τον Πόντο, φτωχή κτλ. Αλλά ποτέ δεν. Εγώ θυμάμαι, γιατί είχα ψώνιο τότε να γίνω γιατρός, τέλος πάντων, και μια μέρα κατεβαίνω στη Θεσσαλονίκη στο χωριό, λέω της μάνας μου, λέω, θα γίνω ηθοποιός. Την είχα γραφτεί στη σχολή και έδωσα εξετάσεις. Δεν μου είπε, γιατί τότε για να είσαι γιατρός από μια φτωχή οικογένεια, ας πούμε, της περιφέρειας, ήταν το φαινόμενο. Βεβαίως, σπουδαίο γεγονός. Λέει, αν σου αρέσει αυτό που θα κάνεις, να το κάνεις. Τι να πεις από εκεί και πέρα. Τι απίστευτο, δεν λες τίποτα. Και μου αρέσει αυτό που κάνω. Δηλαδή. Και τώρα που συζητάμε μου αρέσει. Αν δεν μου άρεσε τώρα. Δεν θα ήσουν ναι. Και πιστεύω ότι θα αρέσει και αυτό γιατί. Γιατί σε άκουγα και τους φίλους στο πάνελ του Αυτιά προηγουμένως που αγκαλιαζόμασταν μέσα στο αυτό και έκανα και παρατηρήσεις. Είπα, ας πούμε, τον κύριο Αμυρίδη, να το πούμε για αυτό. Σου λέει η πολιτική. Βγαίνεις. Ναι, πολιτική κάνουμε και τώρα. Λοιπόν. Ναι, πολιτική κάνουμε. Ναι, λέω από μέσα. Βγαίνεις πάρα πολύ. Στο χώρο του θεάματος λέγεται φθορά εικόνας. Μην αρέωση της εμφανής. Πολύ ευχαριστώ. Κατάλαβες τι γίνεται. Η πολιτική, δουλεύω πορωμένα στην πολιτική.
από τον ιδεολογικό όμως προσανατολισμό. Είμαι ιδεολόγος και να είσαι μέσα, να είσαι μέσα δεν στα πράγματα. Κομματοσκοπός. Ναι, να είσαι μέσα στη Βουλή εκεί, να ρυθμίσεις καταστάσεις. Αυτός μου αρέσει λείπει πάρα πολύ και θα είμαι πολύ δημιουργικός. Δεν το, γιατί από το Μάιο προς τον Ιούνιο που έκανα πολύ καλό αγώνα, αγώνα με την έννοια είπα πέντε αλήθειες με τον τρόπο μου και εκτιμήθηκε πάρα πολύ. Εκεί βέβαια μου στέρισε το εντός εισαγωγικών Δημοκρατικό Σύνταγμα να έχω σταυρούς παραπάνω. Ναι. Λέμε, όχι ότι δεν πήρα πολλούς. Και μάλιστα ήσουν βουλευτής έτσι για 20 μέρες. Για 2 μέρες, για 48 ώρες. Μίνι βουλευτής, που λένε Μάξι Μίνι. Μίνι βουλευτής. Αυτό δεν υπάρχει. Είναι ρεκόρ αυτό, έτσι. Είναι ρεκόρ Γκίνες αυτό. Αυτό νομίζω ότι ρεκόρ είναι και στους συνταγματολόγους του Ελληνικού Συντάγματος, οι οποίοι νομίζω κάτι πάλι στη Βουλή μου είχαν πει ότι δεν το είχε προβλέψει ο συνταγματολόγος ότι θα γίνει Βουλή 2 ημερών. Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία σε όλο τον κόσμο. Τώρα δεν ξέρω τις σκοπιμότητες, δεν θα τις κρίνω εγώ, ας κρίνει ο κόσμος. Οπότε θες να επιστρέψεις μέσα στο κοινοβούλιο? Ναι, ναι, είμαι μάχημος, μπορώ να πω. Χωρίς όμως να είμαι. Σε περίπτωση εκλογών τώρα θα κινηθείς πάλι, θα διεκδικήσεις ψήφο? Ναι, θα κινηθώ. Περιμένω την 8 Νοέμβρη που λύγει το εντός εισαγωγικών πάλι δημοκρατική παράγραφος που λέει σε 18 μήνες υπάρχει η λίστα. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι η καταλήστευση της θέλησης του ελληνικού λαού. Mm-hmm. Το ότι πρέπει σε 18 μήνες να αποφασίζει ο εκάστοτε πρόεδρος του χώρου ποιους θα κατεβάσει, τι θα κάνει. Ναι. Διότι εγώ μέσα σε ένα διάστημα ακόμα και 2 ημερών μπορεί να πείσω εσένα και τους 15.000 σταυρούς να τους κάνουν 50. Βέβαια. Ή να κάνω 2 χοντρές πατάτες και να μην έχω δικαίωμα να μπω μέσα. Αν δεν κάνω λάθος, ήσουν με τους ανεξάρτητους Έλληνες, έτσι. Ανεξάρτητους Έλληνες, το ψηφοδέλτιο των ανεξαρτήτων Ελλήνων, ναι, προερχόμενος από ένα πολιτικό σχηματισμό που λεγόταν Άρμα Πολιτών με τον Γιάννη τον Δημαρά, όπου είχαμε κατεβεί αντισυστημικά στις περιφερειακές. Τώρα θα κατέβεις με το ίδιο κόμμα, 16. Πάλι με τον Πάνο τον Καμένο θα κατέβεις? Κοίταξε, μέχρι σήμερα είμαι στη λίστα. Ναι. Και μάλιστα είμαι πρώτος επιλεγόμενος. Θα δούμε. Τέλεια. Είμαστε σε κινητικότητα. Μην προσπαθείς. Εγώ σου έχω και σε αυτά πάρα πολλά θέματα τα οποία τα ξέρω που θα απομυθοποιήσουμε τις επόμενες πολιτικές εκπομπές, γιατί δεν είναι ότι προβλέπω το μέλλον, αλλά αυτό που μου αρέσει είναι ότι χωρίς να είμαι λάτρης αυτού του διαδικτύου, με αυτό μπορείς να επικοινωνήσεις πια σήμερα, τουλάχιστον στην νεολαία που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, όχι ότι αγνοώ και τους υπέργυρους, ναι, λοιπόν τους σέβομαι, αλλά έχω πληροφοριοδότηση με την καλή έννοια από το Λούτον, τη Βοστόνη, το Νιου Τζέρσεϊ, λοιπόν το Λονδίνο, οι οποίοι μου στέλνουν απόψεις. Να ακούς απόψεις, είναι μεγάλη υπόθεση. Και ξέρω πάρα πολλά πράγματα και ξέρω και τι θα γίνει στην επόμενη... όχι σεζόν. Πες μου κάτι. Τι. Άκουσα με μεγάλη αισιοδοξία τον κύριο Σαμαρά χτες, λοιπόν, και με όλο το σεβασμό και την εκτίμηση, ότι είπε ότι αυτή η κυβέρνηση θα επιτέλους πρέπει να πιάσουμε το τέρμα της τετραετίας. Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση, η οποία αν αθροίσεις τα ποσοστά από ένα στημένο γκάλοπ, η κυβέρνηση δεν έχει πάνω από 25% τα δύο κόμματα. Μήπω λίγο παρακάτω και τρελαθούμε. Αυτό είναι. Μια άλλη κυβέρνηση που θα έχει 60%, πρέπει να πάει 60 χρόνια συνέχεια. Τι θα πρέπει να πει? Υπάρχει κάποιο πρόσωπο πολιτικό που λες δεν θέλω να το ξαναδώ στον αέρα? Δεν θέλω να. Απορώ πώς. Υπάρχει κάποιο που σε θυμώνει? Με θυμώνουν πάρα πολύ. Ακόμα και φίλοι μου, ακόμα και στον ίδιο χώρο που κινούμε. Που αν θέλετε, γιατί όλοι θέλει, λένε, ας πούμε, ξέρω κι εγώ, ας το χαρακτηρίσουμε κεντρός, κέντρο αριστερά, ναι, κέντρο δεξιά, δεξιός κτλ. Εντάξει, υπάρχει μια ταξική αντίληψη που πρέπει να υπάρχει. Αν ο Έλληνας ψήφιζε ταξικά, θα είχαμε λαϊκή κυριαρχία, διότι το 99% είναι φτωχοί. Τώρα είναι άνεργοι βέβαια οι περισσότεροι, οπότε άστο. Λοιπόν, δεν έχουμε τέτοιοι. Να το δούμε από την άλλη πλευρά. Εγώ έδωσα σε ένα άλλο πάνελ μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου, που ήταν το χερό μου διάστημα, σε έναν βουλευτή τώρα της κυβέρνησης. Λοιπόν, λέει, μα σε ψηφίσανε δεξιοί, μάλλον και δεξιοί. Ναι. Λέω, και φυσικά λέω. Αλλά μπορείτε να μου πείτε, λέω, η κυρία Ελένη, ας πούμε, από το Εγάλαιο, που ήρθε και έκλαιγε στην αγκαλιά μου, ας πούμε, και παίρνει 280 ευρώ σύνταξη. Τι είναι δεξιά, αριστερή, κεντρώα, κεντροδεξιά κτλ. Αυτά είναι παραμύθια.
Θα θέλουμε να δώσουμε και ένα τίτλο που λένε για εφημερίδα. Ανήκω στην συναισθηματική αριστερά. Συναισθηματική αριστερά. Δεν υπάρχει όρος αυτός. Δεν υπάρχει, είναι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Μπορείς ενδεχομένως να κάνεις και δικό σου κόμμα με αυτό. Υπάρχει παρότριση από πολλούς φίλους δημοσιογράφους. Προχθές είχα πάει. Να φτιάξεις δικό σου, δική σου παράταξη. Στο φλάσ, που τον κρατάνε με τα νύχια και τα δόντια. Το μεγάλο αγώνα. Λοιπόν, και από τη συνέντευξη που κράτησε μισή ώρα, πιο μπροστά από μένα ήταν ο κύριος Μηταράκης και έφυγε. Λέω πρωί-πρωί, λέω 7 η ώρα, ξύπνησε να έρθει να μιλήσει. Τι αγώνας κι αυτός. Λοιπόν, και καθίσαμε άλλε 2,5 ώρα. Άμα είσαι στη Βουλή και σε βγάζουμε να μιλάς, όμως δεν μας λες τέτοια. Τι αγώνας είναι κι αυτός και τι θα λες, δεν έρχομαι. Θα πάρουν και κάποιοι άλλοι να σε κρίνουν μετά. Εγώ χαίρομαι που με κάλεσες χωρίς να είμαι στη Βουλή. Γιατί και τα mass media. Έχεις παράπονο εσύ από τα mass media. Φυσικά. Έχω αποθυμένο. Δεν γιατί? Με κάλεσε ποτέ ο κύριος Πρετεντέρης. Α, αυτό ναι, να το πεις. Να το καταγγείλεις. Εδώ σου δίνω το βήμα να το καταγγείλεις. Ναι, ναι, ναι. Γιατί? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Ίσως φοβάται τις απόψεις μας. Ή την συλλογιστική μας. Τη δική μου εννοώ. Τη δική σου συγκεκριμένα. Ναι, ναι. Αλλά έχω θαυμάστρια, θαυμάστρια. Με κάλεσε πάρα πολλές φορές η κυρία Στάι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μάλιστα σε ένα τελευταίο πάνελ μου είχε πει ότι. Ρε, εσύ ήθελα να σε δω, να σε ακούσω, λέει, να μιλάς στη Βουλή. Ναι. Λέω, και πού είναι το πρόβλημα, να μην εκπληρωθεί η επιδημία. Λέει, δεν θα βγεις. Και πώς το ήξερε. Πού το ήξερε. Κάτι θα ήξερε. Αυτό πώς το κατάλαβε. Μην λέω πού το ήξερε, πώς το κατάλαβε. Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Και τώρα που μιλάμε, πάλι σαν να είμαστε σε βήμα της Βουλής. Και μάλιστα με μεγαλύτερη δυναμική, θα έλεγα. Ναι, μωρ, το κακό ξέρεις ποιο είναι, ότι μιλάμε και είμαστε απ' έξω. Αυτό είναι το κακό. Ότι έχουμε άποψη, μιλάμε, είμαστε πολύ μαχητικοί και ναι. Καλά τα λέμε, αλλά είμαστε απ' έξω. Ο κόσμος ακούει αυτή τη στιγμή αυτά που λέμε. Όταν μπαίνεις μέσα, τι γίνεται, ρε παιδί μου. Και σαν να. Εγώ καταπίνει ζάχαρη. Ξέρεις τι έχω καταλάβει. Ότι όταν μπαίνεις μέσα στη Βουλή υπάρχει το πρόβλημα. Όσο είσαι απ' έξω είναι μια χαρά. Δηλαδή εκεί συμφωνούμε, τα βλέπουμε όλα σωστά, συμφωνούμε, όλοι έχουμε τα παραπονά μας, όλοι κάνουμε δηλώσεις, λέμε. Μόλις το περάσουμε αυτό το βηματάκι. Κάτι έχει. Ναι, ναι, ναι. Μήπως ψεκάζουν και εσωτερικά. Και δεν ξέρω, καταρχήν πιστεύεις ότι μας ψεκάζουν. Όχι μόνο τώρα. Α, γιατί όχι. Μα είμαστε ήδη τώρα έξω η ατμόσφαιρα αυτή είναι από μόνη της ψεκασμένη. Δηλαδή είναι 27 βαθμούς Νοέμβρη. Δεν αντιδράει κανένας δηλαδή. Δεν αντιδράει κανένας, μάλλον μας ψεκάζουν. Λοιπόν, θέλω να με ψεκάζουν διανοητικά. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Εγώ ήθελα να σου πω το εξής, γιατί κάποτε με ρώτησε κάποιος έτσι. Απλοί άνθρωποι αυτοί είναι οι όμορφοι κτλ. Μ' αγαπούν και καθηγητές πανεπιστημίου. Αυτό δεν έχει σημασία. Λοιπόν. Είπε, μήπως και εσύ, εάν γινώσου βουλευτής, δεν είμαι βουλευτής, εγώ 2 μέρες έκατσα, αλλά η εμπειρία σου μου ήταν τεράστια. Πρώτον, ένας τεράστιος σεβασμός για το χώρο. Μπήκα μέσα και, επειδή με πρόσφερες, άρα μπήκα σε ένα Αγία Σοφιά, ένα τέτοιο πράγμα. Και λέω, μα αυτό το πράγμα τώρα, μετά είδα μια καθημερινότητα που δεν μου άρεσε πολύ. Δηλαδή, μπουρουμπούρου, γωνίες, παρεούλες, αυτά, που ένας να κοιτάει τον άλλον. Δηλαδή, ανήκει σε 50 παρατάξεις, σε 40 κόμματα, που λέει ο λόγος. Μία επαφή μεταξύ δεν υπάρχει, ανθρώπινη. Μπορεί να είσαι ταξικός εχθρός, ας πούμε. Να μην κάνεις μια κουβέντα, ρε παιδάκι μου. Ο ένας κοιτούσε, ρε. Χώρια που ο ένας δεν ακούει τον άλλον. Ναι. Εγώ αυτό είναι το ποίημα, έρχεται κασέτα. Λοιπόν, αλλά μου έκανε τεράστια εντύπωση και άρχισα να κάνω αυτοκριτική πριν έχω αυτά τα προνόμια. Ξέρεις ότι το πόσο εύκολο είναι να σαλτάρεις, και ειδικά όταν προέρχεσαι από χαμηλά στρώματα, δεν είσαι από τζάκι. Διότι αυτοί που είναι από τσάκι, ξέρω τώρα ο πατέρας του είναι υπουργός. Είναι συνηθισμένοι. Πώς λειτουργούν, μπαίνουν οι λιμουζίνες, υπάρχουν τα security. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα εγώ τώρα αντί να στείλει το. Να είναι καλά το κανάλι, να στείλει τον ευγενέστατο του ταξιτζή να με φέρει. Να είχα εγώ τον οδηγό μου. Τη λιμουζίνα σου. Οι δύο securityάδες να μου ακολουθούν από πίσω με τις αυτές. Λοιπόν, θες να πεις τελειώσω, ότι αν σου συμβεί και είσαι στη Βουλή, δεν θα το δεχτείς αυτό. Μπορείς να το δεχτείς, αλλά όχι σε αυτή την υπερβολή. Λέω το πόσο εύκολα είναι σίγουρα, να σαλτάρεις. Σίγουρα είναι εύκολο να σαλτάρεις. Εσύ θα το δεχόσουν να είχες μια λιμουζίνα, δύο security και έναν οδηγό. Εντάξει, να σκηνοθέρνει. Εντάξει, λιμουζίνα τώρα είναι 1600 κυβικά. Ένα καλό αυτοκίνητο. Εγώ ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Ήθελα γιατί όταν με κυνηγούσανε θα μπορούσα να διαφύγω. Να κυνηγούσαν. Να σε κυνηγήσουν αφού μπεις μέσα στην ψηφοφόρη. Ο κόσμος. Κατάλαβες. Είναι όμως, είναι πολύ εύκολο να φύγεις. Αλλά είδα και ένα άλλο. Το είπα στο ραδιόφωνο, να το πούμε και στην τηλεόραση, γιατί δεν είναι σκληρή έκφραση. Όπως είχα πει, τη φοβερή έκφραση, η οποία είχε τεράστια πίεση. Λέω, μα μιλάτε συνέχεια για αυτό το. Δεν θα πάρουμε τη δόση, θα πάρουμε τη δόση. Δηλαδή, λέω, τι είμαστε, τα οικονομικά πρεζόνια της Ευρώπης. Περιμένουμε που θα έρθει η δόση. Επιτέλους, απεξάρτηση. Ευτυχώς τώρα λίγο
έπεσε το. Αυτό θα δώσει δαρθεί. Λίγο μίγαλαν κάτι. Έχουμε άλλα τώρα. Κάτι ψίχουλα τα οποία τελειώνουν πολύ σύντομα, στα λέω εγώ. Έχουμε άλλα. Ναι, ναι. Και είδα εσύ όμως πιστεύεις δηλαδή πάθος... ότι θα πάμε σύντομα σε εκλογές, αυτή είναι η εκτίμησή σου? Όχι πολύ σύντομα, αλλά εντάξει. Ο χειμώνας θα βγει πολύ δύσκολα. Έχεις... Θέλω να σου πω το άλλο, αν μου επιτρέψεις να κλείσω ναι, αυτή ναι, την ενότητα. Τώρα κάνουμε ψυχανάλυση, αλλά δεν σημαίνει. Πώς είσαι εσύ, ας πούμε, είσαι στην τηλεόραση. Ναι. Δουλεύεις 10 χρόνια, δεν μπορείς. Αν έχεις κάθε 10 χρόνια 8 η ώρα να ξυπνάς, θα σηκωθείς και μετά. Βέβαια. Παθαίνεις όπως τον αλωτρίωση μέσα της εργασίας. Έλεγε ο Μάρξ, ο αλωτρίωση μέσω της εργασίας. Λοιπόν, συνηθίζει ο οργανισμός, έχει τον βιολογικό ρόλο. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι και τους κατανοώ, δεν θα πω ονόματα γιατί το παραδιοφωνικά τώρα δεν κάνει τηλεοπτικά, που δεν μπήκαν ένα μήνα στη Βουλή. Δεν μπήκαν στη Βουλή. Παλιά στελέχη, λοιπόν, κοινοβουλευτικά, που αισθάνθηκα την ανάγκη τους. Δηλαδή, αυτό είναι αρρώστια, είναι πόρωση. Δεν κατάφερα να είμαι μέσα. Ναι. Δηλαδή, το έδρανό μου, όχι με τη στιγμή έννοια του η καρέκλα μου. Και αύριο υπάρχουν το 80% είναι καρεκλάκηδες. Τώρα που πες καρέκλες, σου ζήτησαν ρουσφέτη. Διάβασα σε μια συνέντευξη ότι ήσουν, λέει, 48 ώρες βουλευτής και σου ζήτησαν και ρουσφετάκι. Α, μια συνέντευξη. Ναι, αυτό έγινε και δεν ήταν ψέμα. Ένα παιδί εκεί στο Γκίζι, που είναι η Κάβα τα παιδιά, καλά παιδιά εκεί πέρα, αδέρφια. Λοιπόν, ο ένας μου λέει, στην πλάκα όμως, λέει, Παύλο ρουσφέτη. Λέω, πες γιατί σε μια μέρα, λέω, μας απολύουν. Λοιπόν, ξέρεις ποιο ήταν το ρουσφέτη? Να βγάλετε στη σέντρα όσους τα πήρανε στα τελευταία 30-40 χρόνια. Αυτό ήταν το ρουσφέτ. Να βγάλετε στη σέντρα. Δεν έχουν βγει. Θα το έκανες πάντως. Ναι. Όχι, θα έκανε. Αυτό σίγουρα θα το έκανες. Δεν το συζητάω καθόλου. Θα έμπαινε στη διαδικασία και στη σκέψη του ρουσφετιού, αυτού του πελάτο. Κοίταξε, η κυρία. Αυτή η μεγάλη διανοήτρια, η κυρία Αρβελέρ, σε μια συνέντευξη είπε ότι μην έχετε απορίες. Η Ελλάδα δεν έχει πολιτική κουλτούρα. Έχει πελατειακή κουλτούρα. Υπάρχει ακόμα τώρα. Ναι, φυσικά. Δηλαδή τώρα υπάρχουν άνθρωποι, φαντάσου που έχουν γίνει συνθήκες έτσι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι. Και μου το είπε και βουλευτής, τέλος πάντων, να μην πω το όνομά του. Ένα λεπτάκι, Παυλίτο. Για να βρει μία θέση στο νοσοκομείο, τάδε, περνάει από το γραφείο και λέει: σε παρακαλώ, κάνε κάτι. Με το χέρι στην καρδιά τώρα, όταν έχεις αυτή τη δύναμη στα χέρια σου και έρθει ένας άνθρωπος δικός σου, ένας φίλος σου, ένας συναδελφός σου, με τόσο δύσκολες συνθήκες ζωής που επικρατούν σήμερα, γιατί τις βιώνεις και εσύ αυτές τις δύσκολες συνθήκες στο μέγιστο βαθμό. Δεν θα μπει στη διαδικασία να τον εξυπηρετήσεις? Θα πεις όχι, θα το αρνηθείς? Όσο σου φαίνεται περίεργο, αυτούς που θα εξυπηρετήσω, εάν έχω δυνατότητα, θα είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι πιο άγνωστοι για μένα. Από τους κοντινούς μου θα περιμένω κατανόηση και βοήθεια. Τον άγνωστο, δηλαδή και τώρα. Ναι. Δεν είναι ανάγκη να λέμε τώρα να το παίζουμε φιλάνθρωποι. Μπορεί να πει κάποιος, ξέρω κι εγώ, είμαι στην Κομωτινή. Άκουγα προχθές ένα φύλλα προσκύμενο πολιτικό πρόσωπο και λέει, ενώ περίμενε εσύ να έχει, ξέρω κι εγώ, ένα πακέτο, ας πούμε, λέει, έχω 20 ευρώ, λάζα και να σου τον καφέ, μη δεν έχεις να γυρίσεις στο σπίτι. Λοιπόν, δεν θέλω να πω το όνομά του, ξέρει αυτός, λοιπόν, είναι και πολύ γνωστό. Λέει, έστειλα, λέει, 300 ευρώ στην Κομωτινή, γιατί πειράζει και λέει, δεν έχω τίποτα, ναι. Μου λέει. Είμαι άνεργος, έχω 4 παιδιά, λέει, του τα έστειλα. Θα το έκανα αυτό. Πάντως είναι πολύ άγρια τα πράγματα, Παύλο. Το νιώθεις ότι είναι άγρια τα πράγματα? Είναι άγρια και θα αγριέψουν κι άλλο. Δεν πουλάμε, γιατί ο λαός αυτός κρατιέται κάτω από ένα φάσμα φόβου. Δηλαδή, όπως πέθυνε ο Μίχλη, πολύ, το Μίχλη του φόβου. Δεν το φοβίζουμε. Το θέμα είναι το φόβο που πρέπει να το ξεπεράσει. Δηλαδή, πρέπει να βγεις απέναντι, όπως λέγανε και οι Doors. Σπάστα και βγες απέναντι. Παίρνα τον τοίχο, επιτέλους πια. Με το φόβο. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορείς να πας πουθενά. Ναι, και είχα πει μια καλλιτεχνική φράση πάλι, τη θυμάμαι όλες, ξέρεις, είναι διαστροφή αυτή. Στην τελευταία εκπομπή του Σρόιντερ, που βγήκα εγώ δηλαδή, ναι, του τελευταία εκτύπηξη του ανθρώπου. Λοιπόν, μετά τα αποτελέσματα, λοιπόν, λέει πώς εκτιμάτε τα αποτελέσματα. Παρότι ήμουν στεναχωρεμένος, είπα να σας πω κάτι. Ναι. Νίκησε ο ελπιδοφόρος φόβος τη φοβισμένη ελπίδα. Εγώ ανήκω. Ναι. Στην περίπτωση της φοβισμένης ελπίδας,
χωρίς να φοβάμαι βέβαια, δηλαδή ας το πούμε όπως το αποκαλούν και το χαρακτηρίζουν, το αντιμνημονιακό τόξο. Αυτό είναι μια πολιτική. Όπως η Ενωμένη Ευρώπη δεν είναι ούτε το, πώς το λένε αυτό, το πρώτο, δεύτερο μνημόνιο, το οποίο τα έχω διαβάσει όλα και έχω, τα έχω πάρει στο κρανίο. Και τα έχεις δει όλα. Και τα έχουμε ζήσει όλα. Δεν είναι μόνο, ξέρεις, μια σειρά διατάξεων και νόμων και υποχρεώσεων κτλ. Είναι ολόκληρη πολιτική, η οποία στείνεται εδώ και 30 χρόνια. Δεν είναι χθες. Ναι, προφανώς. Έτσι δεν είναι. Να σου πω, Παύλο μου, ΠΑΟΚ, τι σημαίνει ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα της προσφυγιάς στη Θεσσαλονίκη, βέβαια, και η Καλαμαριά, βέβαια, έχουν αλλοιωθεί λίγο. Όταν πας σε μια προσφυγική ομάδα, ας πούμε, και βλέπεις έναν, δύο Αργεντινούς, τέσσερις Βραζιλιάνους, οκτώ Ιουγκοσλάβους, πια εκεί χάνεις και γίνεται πολύ εθνική. Εγώ βέβαια είμαι, παρότι είμαι από τη Βέρεια, είμαι ΑΕΚ. Το έχω δηλώσει, μια άλλη ομάδα, μεγάλη, με προϊστορία και ιστορία και μέλλον. Λόγω ότι εμείς τότε, όταν ο Μίμης ο Παπαγιάννου, ο μεγάλος συμπατριώτης, ο Μίμαρος, γινόταν φίρμα, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο, εμείς πηγαίναμε γυμνάσιο, είμαστε πιο μικροί, λοιπόν. Και τότε κάναμε ένα γκρουπ. Είχε πάει, ας σου πω, για μια είδηση, το είπαμε εμείς, ήταν να πάει στον ΠΑΟΚ. Θα γινόμασταν όλοι ΠΑΟΚτζίδες, λοιπόν. Αλλά δεν συμφωνήσαν για ένα χαλί. Δηλαδή ήθελα 5 χιλιάρικα και ένα χαλί. Δεν του δώσαν το χαλί, κάτι τέτοιο έγινε. Αν είναι, και έφυγε ο Μίμης και πήγε στην ΑΕΚ. Για όσους δεν το ξέρουν. Και γίναμε όλοι. Γίναμε αεκτζίδες η παρέα. Αεκτζίδες, φοβερή. Ναι, ναι. Λοιπόν, Παυλίτο μου, πες μου μία ακόμα φορά που ερχόμαστε να σε απολαύσουμε. Είμαι σε κινητικότητα. Είσαι σε κινητικότητα, δεν έχει σταθερή βάση. Ακόμα. Γιατί εντάξει, τώρα δεν σου πω ότι μπορεί να συμφωνήσω να είμαστε κάθε Τετάρτη στο ποντίκι, λέμε τώρα. Ναι. Έτσι. Πάντως είναι μουσικό το κομμάτι. Μουσικό τώρα, το πρόγραμμα. Κάνετε. Βέβαια, ετοιμάζεται τώρα και μια δουλειά η οποία υποτίθεται μπορεί την επόμενη εβδομάδα να έχουμε γυρίσματα, αλλά δεν έχουμε υπογράψει ακόμα. Είναι αυτό το κατ' εμέ φοβερό σύριαλ Ρήγας Αποστόλου, οι τρίχες που λέμε. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν είδες τρέιλερ και τέτοια. Πάντως την παρουσίαση έκανε. Δεν έχετε ξεκινήσει γυρίσματα ακόμα. Κάναμε ένα πιλότο 45-50 πόσο είναι, το οποίο έκαψε καρδίες. Αλλά δεν ξέρουμε τότε. Πάρανε τηλέφωνο στην Ελλάδα, οργανωμένα όλα. Δευτέρα λοιπόν, 3 επεισόδια, κάπως έτσι. Αυτό μου αρέσει γιατί θα θυμίσει πολύ καλές εποχές της ελληνικής τηλεοπτικής δυναμικής. Όπως τότε που τα συζητάγαμε. Όπως, ναι, όπως απαράδεκτη και τέτοια. Απαράδεκτη και πώς το ψυχή θα παραδώσει. Ναι, τι ήταν αυτό που εκείνο δεν σας φορτάσαμε πήγε, καθόλου. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το σύριαλ θα την καταστήσει εκείνο. Το τι ψυχή θα παραδώσει. Γιατί είναι πολύ σύγχρονο και επικαιρό. Και κάνω ένα ρόλο, το Ρούντι, ο οποίος είναι άπαιχτος. Μ' αρέσει πάρα πολύ και θα αρέσει και σε εσάς. Τέλεια, τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παύλο μου. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Πρόσεξε, τώρα ήταν στο αυτό ο αυτιάς. Και του λέω: δεν με καλείσαι. Την καλύτερη πολιτική κουβέντα την κάνουμε την Χριστίνα. Άρα, να σου πω. Πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος ο αυτιάς, Μας πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος. Έκανε παρέμβαση. Έπρεπε να το βγάλουμε τηλέφωνο. Για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε και άλλα να πούμε. Έχουμε και άλλα να πούμε. Έπρεπε να το βγάλουμε στο τηλέφωνο, λοιπόν, να τον ρωτήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παύλο. Πάμε σε διαφημίσεις. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας η κυρία Ελένη Δήμου. Αλλά όταν επιστρέψουμε. Εδώ, αυτό θα απολαύσουμε. Γρήγορα να πάμε στο Ειρηνάκι μας. Μας περιμένει στο Pacify. Pacify, το ξεχνάμε ποτέ. Για να φάει πολύ. Όχι να φάει λίγο. Καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι κάνεις, Χριστινάκι μου? Εσύ, παιδί, αυτή η χαρά της, το γέλιο της, η θετική της ενέργεια, δεν υπάρχει αυτής της γυναίκας. Όλα τα λεφτά είναι. Πραγματικά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρηνάκη. Πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Και εγώ. Εκπληκτικό. Θα φτιάξουμε μια καταπληκτική κρεατότουρτα. Μπράβο. Κοίταξε, είναι να μην μπερδευτείτε. Τούρτα δεν είναι γλυκό. Μας μπερδεύει λίγο η ονομασία. Είναι η κλασική, παραδοσιακή, χανιώτικη κρεατόπιτα. Και πάμε λοιπόν να δημιουργήσουμε, Χριστινάκη. Oh, τι είναι, βρε, Ειρηνάκη. Θα χρειαστούμε. Είπα κάτι κακό. Τι ήταν αυτό που σήκωσες? Αγάπη.
αγάπη μου, όχι, αυτό είναι το ξυλίκι μου. Okay. Τώρα βέβαια, αν κάποιος μας ενοχλεί, το χρησιμοποιούμε και για άλλους λόγους. Χαλαρά. Πάμε να ανοίξουμε φύλλο. Θα ανοίξουμε φύλλο. Ναι. Ναι, παραδοσιακά, απλά, λιτά. Τέλεια. Όπως το σπίτι μας. Τέλεια, ωραία. Λοιπόν, θα πούμε τα υλικά μας για τη ζύμη μας. Πρώτο, θα χρειαστούμε 1,5 κιλό αλεύρι, 2 κουταλιές της σούπας γιαούρτι, 1 ποτήρι ελαιόλαδο, 1 φλιτζάνι ζωμό, αλατάκι και πάμε τώρα για τα υλικά της γέμισης. Ωραία. Θα χρειαστώ 1 κιλό κρέας. Τώρα ψαχνώ, θέλω, θα το ξεκοκαλίσω, θα το δείτε κιόλας εδώ στη πράξη, ή αρνάκι, κατσικάκι, ό,τι κρέας έχετε να το βάλετε να το φτιάξουμε πίτα σήμερα. Θέλω 1 ποτήρι στάκα. Με σκότωσες, Ειρήνη, με σκότωσες. Με σκότωσες τώρα με τη στάκα. Τι το θέλεις αυτό το τελευταίο? Είδες και πού να δεις τι θα σου φτιάξω άλλες μέρες. Ξέρεις. Με στάκα. Θα σου κάνω... Ναι. Την ξέρεις την αδυναμία μου. Και αυτό ξέρεις, τι ξέρω και η στάκα. Μπορείς να τη φας αφού τη ψήσουμε με λίγο αλευράκι, άλλη μέρα θα το δείξουμε, να το φάμε έτσι με το ψωμάκι σαν κρεμούλα από πάνω. 52.000 θερμίδες. Έχει. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά για μια φορά δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς εντάξει, ανάγκη εσύ. Δεν έχεις να φοβάσει κάτι. Ευτυχώς δεν είμαι στην Κρήτη. Δεν είμαι κάθε μέρα με τη στάκα αγκαλιά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε για το φίλο μας. Λοιπόν, να δείξουμε τα υλικά του φίλου μας. Βεβαίως. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε τα υλικά μας. Καταρχήν θα βάλουμε το αλευράκι μας. Σε παρακολουθώ με πολύ προσοχή, γιατί είναι αυτή τη ζύμη τη συγκεκριμένη που θα φτιάξει η Ειρήνη μου. Είναι μια ζύμη γενική, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και σε άλλα φαγητά, σε άλλες πίτες. Βεβαίως και σε άλλες πίτες και μάλιστα είναι τόσο εύκολη, θα τη δεις στη διαδικασία της, στην οποία μπορούν να την ανοίξουν ακόμα και μικρά παιδιά. Γι' αυτό σας δείχνω απλά υλικά. Και είναι ένα ζυμαράκι πάρα πολύ εύκολο και καθόλου μπελαλίδικο. Αλεύρι, λοιπόν, λάδι. Βάζουμε εδώ πέρα το λαδάκι μας. Βάζουμε το αλεύρι μας. Βάζουμε τις 2 κουταλιές το γιαούρτι μας. Γίνεται με γιαούρτι. Και θα γίνεται πάρα πολύ τραγανή αφού έχει το γιαούρτι, ε. Ναι. Θα θρηματίζεται. Και δίνει μια άλλη γεύση. Ναι. Είναι καταπληκτική. Εδώ λοιπόν τώρα ανακατεύουμε. Πρόσεξε, θα σου πω τώρα. Εδώ χρειάστηκε λίγο νεράκι. Βέβαια, εγώ τώρα να ξέρεις ότι είμαι όσο σηκώσει, δηλαδή δεν μετράω με τη ζυγαριά και με το σταγονόμετρο. Γενικά η κριτική κουζίνα δεν έχει ζυγαριές και σταγονόμετρο. Όσο πάρει. Εμπειρία, με το μάτι. Λοιπόν, μπράβο, με το μάτι θα αλατίσουμε. Και τώρα κανονικά εδώ ο κανόνας απαιτεί να βάλω γάντια. Ναι. Βέβαια στο σπίτι μας. Ναι. Ναι. Θα τα βάλω γιατί θα πρέπει μετά, δεν μπορώ να πληθώ, δεν έχω αυτή την ευκολία. Βάζω λοιπόν τα γάντια αν μου κάνουνε, ναι, ωραία, γιατί έχω και χέρια μεγάλα. Λοιπόν, θα ζυμώσω και ωραία, θα να δούμε, είναι σημαντικό να δούμε και περίπου την υφή της ζύμης για να ξέρουμε πότε είναι έτοιμη. Γιατί η ζύμη δεν είναι, για σένα είναι πολύ εύκολο πράγμα, αλλά δεν είναι για τις περισσότερες από εμάς εύκολο. Την πλάθεις λοιπόν και θέλω να δω πώς θα καταλήξει. Είναι πάρα πολύ εύκολη. Είναι εύκολη, ναι. Λοιπόν, ωραία. Τη δουλεύουμε λοιπόν καλά-καλά γιατί θα πάρει και τη θερμοκρασία από το χέρι μας και γίνεται μια ωραία λία ζύμη, η οποία θα μας ξεκολλάει από τα χέρια. Εκεί θα καταλάβετε. Σας μιλάει η ζύμη από μόνη της. Σου λέει είμαι έτοιμη. Και τώρα μάλλον θα τη σκεπάσουμε με μια βαμβακερή πετσετούλα, ναι, και θα την αφήσουμε στην άκρη να ξεκουραστεί. Και τώρα την έχουμε εδώ. Ξεκουράστηκε. Έτοιμη. Ξεκουράστηκε. Λοιπόν, Δέστηνα, πώς δουλεύετε. Βλέπεις εδώ. Υπέροχη. Δεν χρειάζεται τίποτα. Αυτό είναι. Μια αλία ωραία ζύμη, μαλακότατη. Λοιπόν, όμως εδώ θα σας δείξω τώρα πώς θα ετοιμάσουμε τη γέμιση. Ωραία. Και άρα αφήνουμε την πίτα μας να ξεκουραστεί και να στο διάστημα αυτό ετοιμάζουμε τη γέμισή μας. Πάρα πολύ ωραία. Παίρνουμε λοιπόν το κρέας μας. Πόση και το ξεκοκαλίζουμε. Πόση ώρα μου είπες, Ειρηνάκη, πόση ώρα μου είπες ότι για θέλει ένα ζύμη. Μισάωρο. Ένα μισάωρο. Ωραία. Για ένα μισάωρο. Λοιπόν, το ξεκοκαλίζουμε και το κάνουμε αυτό το πράγμα. Το θρηματίζουμε τα χεράκια μας. Έτσι. Ωραία. Εδώ, όλο το κρέας. Τώρα δεν έχουμε εδώ πέρα την πολυτέλεια. Ναι. Γι' αυτό θα κάνω λίγο για να σας δείξω να ανοίξω το φύλλο μας. Γιατί έχουμε να ανοίξουμε και το φύλλο. Ναι, γιατί λοιπόν, είναι σημαντικό να το δούμε. Ρίχνουμε
Βέβαια. Λοιπόν, εδώ παίρνουμε όλο το κρέας, εδώ το ψαχνό του θέλω. Τώρα, αν έχετε και σας έχει περισσέψει κρεατάκι, είναι πάρα πολύ εύκολο να αντικάνετε και σήμερα ακόμα. Αν έχετε κρεατάκι, αρνί, κατσίκι, τι σας έχει περισσέψει, μοσχάρι, μπορείτε να βάλετε ό,τι κρέας θέλετε. Αυτό είναι, είναι πολύ ωραία ιδέα, Ειρήνη μου, που δείχνεις γενικά, έτσι που θα είμαστε μαζί να δείχνουμε συνταγές στον κόσμο με πράγματα που μας έχουν, με τροφές, μας έχουν περισσέψει. Κάτι περισσεύει από την προηγούμενη μέρα. Πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, γιατί δεν είναι τώρα εποχές ούτε να πετάμε ούτε τίποτα. Μπράβο. Αυτό. Εδώ θα δείχνουμε και οικονομικές λύσεις και θα δείχνουμε και παραδοσιακές βέβαια συνταγές. Γιατί παλιά δεν πετούσαν τίποτα. Έτσι, όλα τα μαγείρευαν και αυτό που τους περίσσευε. Και μάλιστα αυτό το, όταν ψήνανε αρνί ή κατσίκι, την επόμενη μέρα το κάνανε πίτα. Λοιπόν, θα χρειαστούμε τώρα τη μυζήθρα μας. Μπορούμε στη γέμιση να το βάζουμε να τη στρώσουμε στο φυλλαράκι μας, στρώσεις. Εμένα μου αρέσει να τα βάλω όλα μαζί, γιατί έτσι ανακατεύονται τα υλικά και αναδεικνύουν τα αρώματά τους και οι γεύσεις τους. Θα βάλουμε και τη γραβιέρα μας, τη τριμμένη. Ωραία. Αυτή είναι τώρα η διαφορετικότητα αυτής της πίτας, γιατί έχει γραβιέρα, μυζήθρα και στάκα. Στάκα λοιπόν είναι το αθόγαλο. Η τσίπα που λέμε από πάνω από το γάλα, που δίνει αυτή τη ξεχωριστή γεύση και κάνει την πίτα μας καταπληκτική. Αυτό που έβαλες τώρα ήταν στάκα. Γιώσμο. Αυτό ήταν η στάκα μας. Άψητη. Άψητη. Ναι. Δεν την έχω δει ποτέ σε αυτή τη μορφή. Γιατί δουλεύουμε. Ναι, είναι καταπληκτική. Λοιπόν, το δυόσμο μας. Το άρωμα, το δυόσμο, αυτό το θείο βότανο, το οποίο βοηθάει πολύ και στο πεπτικό σύστημα. Ρίχνουμε λοιπόν. Αν δεν έχετε φρέσκο, δεν πειράζει, βάλτε ξερό. Ωραία. Τη κανελίτσα μας, εδώ πρέπει να πω να τη χρησιμοποιούν πολύ οι διαβητικοί, γιατί εκτός από το ξεχωριστό άρωμά της, μειώνει πάρα πολύ και το ζάχαρο. Μάλιστα. Τα ανακατεύουμε. Καλά. Ναι. Θα βάλουμε αλατάκι, πιπεράκι. Αλατάκι, πιπεράκι. Το πιπεράκι μας. Η γραβιέρα δεν μπορεί να είναι αλμυρί. Εντάξει, όσο αλμυρό θέλουμε, εμείς το κάνουμε. Εκεί το προσέχουμε λιγάκι με τα τυριά που βάζουμε και θα προσθέσω και το ζωμό. Θα δώσει ξεχωριστή έτσι γεύση μέσα στη γέμισή μας. Τα, να κατεύουμε λοιπόν πάρα πολύ καλά, έτσι με ένα κουτάλι, να ενσωματωθούν όλα τα υλικά μας. Και τώρα, επειδή βιαζόμαστε πάρα πολύ, πάμε να ανοίξουμε το φύλλο μας. Αυτό θέλω να δω. Εδώ πώς το ανοίγουμε. Τώρα. Αυτό. Είναι πανεύκολο. Χριστίνα μου, πραγματικά μπορεί ακόμα και ένα παιδάκι να το ανοίξει. Ωραία. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Πολύ λοιπόν, ωραία. Έχουμε αλευρών με το πάγκο μας. Ναι. Εδώ είναι το ξυλίκι μας. Εγώ δεν μ' αρέσουν οι πλάστες. Βλέπεις το ξυλίκι. Πολύ είναι ωραία. Ο βοηθός μου. Χωρίζουμε τη ζύμη μας σε δύο μέρη. Ναι. Έτσι. Κοίταξε λοιπόν, τι ωραία λαστιχωτή, πρέπει να πούμε ότι... Βλέπεις. Υπέροχο. Κοίτα εδώ. Ζύμη. Και δεν χρειάζεται. Ακόμα και με τα χέρια ανοίγει. Ναι, ακόμα ναι, και ναι, με ναι. τα χέρια. Θα κάνουμε ένα ζυμάρι πιο μεγάλο για να το στρώσουμε στο ταψάκι μας. Και αυτό που πρέπει να πω, Χριστίνα μου, ότι εδώ πέρα στην Κρήτη είναι ολόκληρο τελεστία το άνοιγμα φύλου. Παλιά θεωρούσαν ότι για μια καλή νοικοκυρά ξέρει να ανοίγει φύλο. Εδώ δεν έχω και την άνεση βέβαια. Λοιπόν, να ανοίγει φύλο και μάλιστα παλιά οι γυναίκες, ακόμα και γονατιστές ζύμωναν, γιατί ευγνωμονούσαν το Θεό που τους έχει δώσει το χάρισμα, τη δεξιότητα να ανοίγουν φύλο. Εγώ δεν γονατίζω, αλλά θα κάνω τη διαδικασία που πρέπει. Παίρνω ένα ταψάκι, έφυγε το ακουστικό, δεν πειράζει. Λοιπόν, το έχω λαδώσει ελαφρώς. Ναι. Και βάζεις το θα το στρώσω μέσα στο ταψί μου. Τη μισή ποσότητα ζύμης που την έχουμε ανοίξει σε φυλλαράκι. Το στρώνουμε Μπράβο, μέσα. Έτσι. Το στρώνουμε μέσα. Και θα βάλουμε τη γέμισή μας. Α, δεν χρειάζεται να, να το γύρω-γύρω. Ειρηνάκη, γύρω-γύρω δεν χρειάζεται να σηκώσεις το ζυμάρι καθόλου. Χρειάζεται, απλώς εδώ πέρα, επειδή βιαζόμαστε και δεν μπορούσα να ανοίξω άλλο το φύλλο. Δεν πειράζει, μου. Άρα το ανοίγουμε αυτό, τόσο. Βλέπεις, δεν θα καλύψω, ναι. Έτσι, μπράβο, έτσι, το ανοίγουμε τόσο να ώστε να καλυφθεί αυτό. Όλο. Να το. Εμείς με την ησυχία μας και την ηρεμία μας στο σπίτι, το ανοίγουμε μέχρι να καλυφθεί όλο και βάζουμε μέσα τη ζύμη. Ωραία, τέλεια. Το καταλάβαμε. Μπράβο, βάζουμε εδώ τη γέμιση. Πολύ ωραία. Ανοίγουμε τώρα το υπόλοιπο φύλλο μας. Με τον ίδιο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο αλευρώνουμε έτσι. Ωραία. Να μας γίνει. Κοίταξε, ακόμα και με τα χέρια ανοίγει. Ανοίγει και πάρα πολύ Δεν ωραία. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Και στην ουσία είναι το θα καπάκι αντικλείσουμε. Μας. Μπράβο.
Θα αντικλείσουμε. Βλέπεις κάπως έτσι. Ωραία. Αφού έχουμε ανοίξει το φύλλο μας, θα αντικλείσουμε έτσι πάνω. Από πάνω. Κοίταξε τη χαράζεις καθόλου είναι. Πριν τη βάλεις μέσα. Όχι, απλώς τη τσιμπάω. Κοίταξε. Ναι. Τη πιάνω εδώ και κάνω αυτό το σχήμα. Σαν κορδόνι γίνεται. Τσιμπητό. Φοβερό. Να κλείσει καλά η γέμισή μας, εδώ. Λοιπόν, και παίρνουμε ένα αυγουλάκι, στο οποίο θα ρίξω λίγο νεράκι, για να το δουλέψω με το πιρούνι μας. Και, βάζεις και αυτό θα δώσει το ωραίο χρώμα. Το χρωματάκι. Παίρνουμε και ένα πινέλο. Σε πόση ώρα την χρειάζεται ψήσιμο και σε πόσους βαθμούς, Ειρήνη μου? Λοιπόν, αυτό θέλω να πω ότι είναι μία ώρα και ένα τέταρτο, το οποίο θα το έχετε στους 100 βαθμούς, δεν θέλει δυνατή θερμοκρασία για να σιγοψηθεί, να γίνει έτσι ωραίο ροδοκόκκινο το χρώμα του και μέσα βέβαια και η γέμισή του να λιώσουν τα τυριά και να δώσει αυτή την υπέροχη αυτό. Γεύση. Γιατί και μαζί με τη στάκα θα δώσει. Στην ουσία πρέπει να ψηθεί το φύλλο, γιατί η γέμιση είναι σχεδόν έτοιμη, αφού το αρνάκι είναι έτοιμο. Είναι σχεδόν έτοιμη, αλλά θέλουν να λιώσουν τα τυριά, να ψηθεί το αποτέλεσμα. Ωραία. Πασπαλίζουμε με άφωνο σουσάμι, που είναι μεγάλη πηγή ασβεστίου, και την ψήνουμε. Για μία ώρα και ένα τέταρτο. Και λοιπόν. Στους 100 βαθμούς χαμηλά, σιγά σιγά. Πάει για ψήσιμο. Και τσουπ βγαίνει. Μπορώ να φανταστώ. Και εδώ με το μαγικό ραβδάκι, αγγίζω και βγαίνει. Τέλεια. Και είναι αυτό υπέροχα. Το αποτέλεσμά μας. Υπέροχα, είναι. Και επειδή εδώ έχεις πολύ καλά παιδιά και τα έχω ταλαιπωρήσει, θα δώσω στο Παναγιώτη μου το πρώτο κομμάτι της πίτας. Έτσι, έτσι. Και τον ευχαριστούμε. Το οποίο μου βγήκε το ακουστικό πάλι. Πάρα, πάρα πολύ. Σήμερα. Τον ευχαριστούμε πολύ γιατί έχει κουραστεί. Έλα, Παναγιώτη μου. Παναγιώτη μου, το αξίζει με το παραπάνω. Ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη μου. Σε υπέρ ευχαριστούμε. Του αξίζει, του αξίζει. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Τα λέμε πάλι με καλό. Να σε φιλιά καλά. Σε όλους. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Πολύ ωραία. Και αφού μαγειρέψαμε και όλο αυτό το υπέροχο φαγάκι της Ειρήνης, πάω στην καλεσμένη μας. Βεβαίως και πάω στην καλεσμένη μας. Η κυρία Ελένη Δήμου είναι κοντά μας. Καλώς ορίσατε. Καλώς όρισες, αγάπη μου. Κάτσε. Πολύ χαίρομαι που είμαστε μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε καιρό, πολύ καιρό να, πάρα πολύ. Να σε δούμε. Τι, γιατί ναι. Έτσι. Προσωπική όταν... επιλογή. Κοίταξε, γενικά δεν είσαι άνθρωπος των μέσων. Ναι. Καθόλου. Κάποτε ήμουν. Κάποτε, πότε δηλαδή. Όταν δισκογραφούσα ναι. Συνεχώς. Ναι, αλλά και πάλι όχι αυτό που λέμε των μέσων, να είσαι σε αυτά τα περιοδικά, τα εβδομαδιαία, αυτά, φωτογραφίες, οικογένειες. Όλο αυτό που όχι. Συνοδεύει το σταριλίκι. Όχι, όχι, όχι. Δεν ήσουν ποτέ αυτή τη. Όχι. Αυτή τη φιλοσοφία. Προτιμώ ήταν... να απασχολώ πια με τη δουλειά μου και μα, μόνο. Μα νομίζω ότι και τότε, και... όταν έχεις αγάπη μου τη φωνή αυτή, τι άλλο να συζητάμε. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί δεν είναι δική μου μόνο εκτίμηση, νομίζω ότι μία είναι η φωνή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το συζητάμε. Έχεις κάνει πάρα πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες, τεράστιες επιτυχίες. Το ξέρουμε όλοι, τραγουδάμε ακόμα τραγούδια σου. Αισθάνεσαι όμως ότι θα μπορούσε να έχεις κάνει ακόμα περισσότερα? Κοιτάξτε, ο καλλιτέχνης, αν σταματήσει να ονειρεύεται, όπως και κάθε άνθρωπος βασικά, αλλά ιδιαίτερα οι καλλιτέχνες, ονειρεύονται πάντα πράγματα να κάνουν περισσότερα. Και επειδή εμένα με κυνηγάει αυτό το μπροστά, με κυνηγούσε πάντα, φυσικά και ονειρεύομαι και μου αρέσει να κάνω πράγματα και διαφορετικά. Ναι. Το ξέρω και πολλά διαφορετικά και τώρα δεν κάνω λάθος με τον Παναγιώτη τον Πετράκη. Τώρα είμαι στον Παναγιώτη στις γραμμές και κάνουμε ένα υπέροχο πρόγραμμα. Φαντάζομαι. Υπέροχο. Και μη αναμενόμενο. Για να πούμε δύο πράγματα και γι' αυτό. Να πούμε ότι ο τίτλος των παραστάσεων λέγεται Αντιθέσεις. Και έχουμε τραγούδια απέναντι το ένα στο άλλο, με στοιχείο την πρόζα. Αντίθεση. Την αντίθεση. Ένα είδος πρόζας, δηλαδή όχι, απαντάει ο ένας στον άλλο μέσω τραγουδιών. Όχι, όχι, όχι. Σαν είδος. Ας πούμε, θα σας πω κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, που έχουμε κάνει,
Έχουμε έναν λαϊκό συνθέτη και λαϊκό ποιητή, αγαπημένο μου χρόνια, τον Άκη Πάνου, απέναντι στους αδερφούς Κατσιμίχα. Τους αδερφούς Κατσιμίχα που άλλαξαν όλη την ελληνική δισκογραφία από τη δεκαετία του 80. Και δεν το πιστεύει κανείς πως μπορεί να παντρευτούν οι συνθέσεις. Και όμως είναι υπέροχα. Είμαι σίγουρη γιατί και ο Παναγιώτης είναι ένα εξαιρετικό παιδί και εξαιρετικό ταλέντο. Ο Παναγιώτης είναι ένας καλλιτέχνης πολλά υποσχόμενος. Μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένας σεμνός καλλιτέχνης, ένας μορφωμένος καλλιτέχνης και ένα παιδί που αντιμετωπίζει στρατιωτικά τη δουλειά του. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ναι, είναι στρατιώτης. Το γεγονός ότι ήταν. Καλά, είναι ένα μεγάλο ταλέντο, δεν το συζητάμε για τον Παναγιώτη. Πέρασε όμως από, ακόμα και από ένα μουσικό reality. Καταρχήν με τον Παναγιώτη, τι. Εγώ διαφωνώ με αυτά, αλλά δεν έχει σημασία. Του το είπατε. Το έχω συγχωρήσει. Του το συγχωρήσατε. Μωρέ, ξέρεις. Κάποτε, ας πούμε, υπήρχε το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, μετά οι αγωνές της Κέρκυρας που είχε κάνει ο Μάνος Χωτηράκης. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν με έναν τρόπο να βγει το ταλέντο τους, να δείξουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Δεν υπάρχει τρόπος. Και έτσι εγκλωβίζονται σε ένα reality, σε ένα μουσικό παιχνίδι, σε ένα... μη έχοντας άλλο τρόπο επικοινωνίας με το κοινό, για να γνωστοποιήσουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Απλά εγώ διαφωνώ αυτό. Αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ναι. Και τώρα πια που εδώ και τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει δισκογραφία. Βέβαια. Δεν υπάρχει, όλα πρέπει να τα κάνεις μόνος. Είναι πολύ δύσκολο για... Ο λόγος που διαφωνείτε ποιος είναι? Διαφωνώ με αυτό που έχει συνέχειες και... Αισθάνομαι σαν να εκμεταλλευόμαστε λίγο αυτά τα παιδιά, τα οποία στην πραγματικότητα μετά δεν ενδιαφέρεται κανείς για αυτά, μόλις βγήσουν τα φώτα. Δεν ενδιαφέρεται κανείς για αυτά τα παιδιά τι έγιναν. Εμένα με στενοχωρεί αυτό πολύ. Διότι ξέρετε, όταν είσαι νέος και έχεις, ας πούμε, security να σε φυλάνε για να μην σε πλησιάσει ο κόσμος και μετά από 5 μήνες μένεις στο σκοτάδι, είναι τραγικό. Αυτή είναι η διαφωνία μου. Είναι παγκόσμια παιχνίδια. Απλά επιτρέψτε μου εγώ να διαφωνώ με αυτό. Σας έχει ζητηθεί ποτέ να πάρετε μέρος με οποιονδήποτε τρόπο? Όχι. Όχι, το έχω ξεκόψει εδώ και χρόνια. Εάν έχετε αυτή την άποψη... Γίνομαι δυσάρεστη, βέβαια. Όχι, όχι καθόλου. Με κάνω μια ειλικρινέστατη... Όχι, δυσάρεστη στους ανθρώπους. Ωραία, εντάξει. Και επιπλέον να αποφασίσουμε αν θα μιλάμε στον ελληνικό ή στο πληθυντικό, γιατί το πάμε να αλλάξει. Οπότε, ό,τι θέλετε, μου λέτε. Συγγνώμη. Ωραία, Χριστίνα, μου πάμε στον ελληνικό, γιατί θα το δω κι εγώ καλύτερα. Έτσι. Αν λοιπόν έχεις αυτή την άποψη για τα reality και τους νέους ανθρώπους, πραγματικά θέλω να ξέρω τι σκέφτηκες όταν έγινε αυτό το παιχνίδι, το So You Think You Sound Familiar, αυτό του Αντένα το παιχνίδι, που ήταν πέρυσι και είχαν πάει ήδη επώνυμοι διάσημα πρόσωπα, ηθοποιοί, και μπαίναν σε ρόλους άλλων. Δηλαδή έβλεπες, ας πούμε, τον τάδι ηθοποιό με τον Κρατερό Κατσούλη, δεν θυμάμαι τώρα. Όχι, όχι. Ναι, που έκανε τη Μαρινέλα, για παράδειγμα. Ναι. Ναι, και ήταν ο Αλευράς, ο οποίος είναι. Μπράβο. Σούπερ ταλέντο. Ναι, ναι. Φοβερά ταλέντο. Και νομίζω ότι νικητής ήταν ο Αλευράς. Ναι, ήταν ο Αλευράς. Οπότε σε αυτό τι σκέφτηκες? Αυτό, όχι, αυτό. Αυτό σου άρεσε? Ναι, αυτό είναι μια. Καταρχήν, σχεδόν όλοι ήταν γνωστοί. Ναι. Και κάνανε μεταμφιέσεις. Δηλαδή αυτό δείχνει και ένα παραπάνω ταλέντο που έχει ο καθένας. Ναι. Όπως, ας πούμε, η Μαντό, που είναι μια πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, ναι, που έκανε, ας πούμε, τον Stevie Wonder. Ναι. Και αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά πάντως μπαίνουν σε μια διαδικασία κριτικής. Ναι. Αυτό λίγο εμένα δεν μου αρέσει, αλλά εντάξει. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι, γι' αυτό το συζήτησα. Είναι δύσκολο. Λέω, κομμάτι, να είσαι, ναι, ας πούμε, η Ελένη. Γιατί Δήμου δεν μπορείς τώρα να κρίνεις τώρα τη Μαντό, ας πούμε. Όταν κάνει το Stevie Wonder, δεν αφαιρεί από την προσωπικότητά της και τη φωνάρα της κάτι. Ή ο Αλευράς, ας πούμε, που είχε φω... Απλά ήταν μια καλή ευκαιρία να δω, ας πούμε, εγώ το ταλέντο του Αλευρά, το οποίο ήταν καταπληκτικό. Ήταν φοβερός. Καταπληκτικός. Ναι.
έπαθα ναι. πραγματικά, δηλαδή όταν έκανε την Κονιτοπούλου, εκεί τρελάθηκα, ας πούμε, είπα το παιδί. Ήταν αποκάλυψη όντως. Ναι, ναι, ναι. Και πολύ, πολύ ηθοποιή είδαμε ναι, άλλα. Ναι, δεν έχει όμως, δεν έχει ένα παιχνίδι περίεργο του στυλ, τι λένε, τι κάνουν, κοιμούνται, ξυπνάνε, δεν έχει το στυλ του reality ναι. που έχουν τα υπόλοιπα. Ναι, είναι διαφορετικό. Γι' αυτό ενδεχομένως. Το χορευτικό, το show το παρακολουθείς, το dancing. Ναι, ναι. Αυτό σ' αρέσει. Σε αυτό σου έγινε πρόταση να πας. Όχι, όχι. Τα πήγαινες όμως, ας όχι, όχι. Όχι, όχι. Τίποτα, δεν σου αρέσει γενικά η έκθεση πέραν της δουλειάς όχι, σου. Όχι, όχι. Δεν είσαι καθόλου αυτή τη. Να το και χρόνια. Όχι. Νομίζω, Χριστίνα μου, έχω την εντύπωση ότι η τηλεόραση θέλει να σε στύψει σαν λεμόνι και μετά να σε πετάξει. Άρχισα να το συνειδητοποιήσω γιατί κάποτε που σου είπα. Δεν χαλούσε και χατήρι, ας πούμε. Με έπαιρνε εσύ, με έπαιρνε ο Γιώργος, με έπαιρνε ο Θανάσης, η Μαρία, η Γεωργία. Γνωστοί όλοι. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Έλα στην εκπομπή, πάμε. Έλα στην εκπομπή, πάμε. Κατάλαβα ότι η μεγάλη έκθεση δεν κάνει καλό τελικά. Υπερέκθεση, θα έλεγα. Και είναι αυτό, ότι η τηλεόραση. Αυτό να σε ζουπίξει και να σε πετάξει. Και πάμε στο επόμενο. Εκτός αν είσαι μια διαχρονική αξία. Μπορείς να προφυλάξεις κάποια πράγματα και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχεις. Εσύ είσαι μια διαχρονική αξία. Με το... Εγώ θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς, πραγματικά από καρδιάς το λέω, τον κόσμο που δεν με ξέχασε, γιατί είναι αυτό που λέμε. Ναι. Υπήρξαν δύο δεκαετίες σχεδόν που στρέφηκε το ενδιαφέρον προς άλλες κατευθύνσεις τραγουδιστών. Ναι. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια υπάρχω σε μουσικές σκηνές οι οποίες γεμίζουν χωρίς να αναφέρεται σε τηλεοπτικά, περιοδικά αυτά. Ο κόσμος το μάθαινε με έναν τρόπο, με μια μικρή αφίσα. Πιστεύεις ότι δεν φαινόταν στα περιοδικά όπως λες ή στα τηλεοπτικά αυτά γιατί δεν έκανες άλλα χατήρια? Ναι, είναι πολύ πιθανό. Νομίζω κατασταλαγμένα ναι. Νομίζω ναι. Αλλά δεν μπορώ να το παίξω αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή να πάω εδώ, να πάω εκεί, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, να κάνω δηλώσεις. Γιατί εγώ είμαι και παρορμητικός άνθρωπος. Και μάλιστα εμπριστικές δηλώσεις. Ναι. Γιατί η δήλωση δεν αρκεί. Πρέπει ναι. να είναι και λίγο εμπριστική. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι, και επειδή είμαι παρορμητική, αν κάτι με θυμώσει, εγώ θα το βγάλω εκείνη τη στιγμή. Και αυτό είναι το κλειδί. Ναι. Όπου γίνεται μετά μια ανακύκλωση και. Και μεταφράζεται και επικοινωτρόπος. Ναι, ναι. Αυτό είναι το χειρότερο ναι, κομμάτι. Ναι. Γιατί η ανακύκλωση δεν είναι κατά ανάγκη κακή. Σημασία έχει πώς εκλαμβάνεται και πώς μεταφράζεται και πώς αποδίδεται. Ναι. Αυτό. Υπάρχει κάτι που σε έχει εκνευρίσει αφόρητα και που έχει σηκώσει το τηλέφωνο να παραπονεθεί? Είμαι έτοιμη να το κάνω. Ναι. Όχι εμένα. Ναι. Όχι σε σχέση με εμένα. Κατά καιρούς, αν παρακολουθήσω κάτι και ακούω κάτι που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα ή βάλλονται εναντίον, mm-hmm. γιατί εγώ παθαίνω ναι. και αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να μην μ' αρέσει καθόλου ένας άνθρωπος. Ναι. Αν όμως αισθανθώ ότι βάλλονται έτσι και κατηγορούν, θα πάρω θέση και θα πω. Θα αισθανθώ ότι θέλω να τον προστατέψω. Αυτό. Μάλλον θα πάω λίγο πιο πίσω αυτό που είπες για τους συναδέλφους, διάφορους συναδέλφους που βγήκαν στην πορεία μετά από σένα. Εσύ παίρνεις CD άλλων συναδέλφων, αγοράζεις CD? Πάντα το έκανα, ναι βεβαίως. Ποιους συναδέλφους έχεις στην δισκοθήκη σου? Αν είχαμε δίσκους θα σου λέγανε στην δισκοθήκη, τώρα τι να σου πω, στην δισκοθήκη. Αναλόγως τώρα από τι θέλεις, ας πούμε, έχω, τι να σου πω τώρα, τα Κίτρινα Ποδήλατα, το Σοκράτη Μάλαμα, αν η Χαρούλα βγάλει κάτι, αν η Ελευθερία, και άλλα παιδιά και συγκροτήματα και μην νομίζεις ότι είμαι, και παρακολουθώ και την παγκόσμια δισκογραφία, η οποία και αυτή περνάει μεγάλη κρίση, δεν είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Να. Και είναι και έχει στραφεί και τελείως αλλού, δηλαδή είναι εικόνα. Εικόνα, αυτό. Αυτό. Εικόνα. Ποια θα γδυθεί πιο πολύ, είναι τραγικό. Και βλέπεις σπουδαίες φωνές αναγκάζονται να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Είναι πολύ καλές φωνές.
να παίξουν αυτό το παιχνίδι για να ασχοληθούν τα μέσα, να ασχοληθούν τα περιοδικά παγκόσμια, ότι έβαλε αυτό, έκανε εκείνο, έβγαλε αυτό, ναι, δεν έβγαλε αυτό. Αυτό ισχύει πολύ και σε εμάς πια, νομίζω. Ναι, και είναι λάθος. Νομίζω ότι αλλάζει όμως. Νομίζω ότι αλλάζει. Η κρίση, νομίζω, μας φέρνει πιο κοντά και ίσως αρχίζουμε και φυσάμε τη σκόνη που είχαμε ρίξει σε αξίες και σε ανθρώπους που δεν το άξιζαν να είναι σκονισμένοι. Ναι. Και αντιθέτως, ξαφνικά βγαίναν από τη σκόνη αυτή διάφοροι οι άλλοι. Ναι, ήταν ένα παιχνίδι. Βοηθήσαν και τα μέσα πολύ όμως. Δηλαδή, υπήρχε μια εποχή που με θύμωνε πάρα πολύ. Και δεν θύμωνα γιατί μπορεί εσύ σαν Χριστίνα. Ναι. Που έκανες. Ναι, ναι, φυσικά. Δεν ασχολήθηκες με μένα, αλλά δεν ασχολήθηκες επί της ουσίας. Ναι. Γύρω από την τέχνη, ας πούμε, του τραγουδιού. Γιατί έπρεπε να ασχοληθείς με αυτό το γελίο, ας πούμε, πλάσμα. Μια χαρά πλάσμα, αλλά αυτό που κάνει είναι γελίο. Και. Δηλαδή, ξέρεις τι, εγώ διαφωνώ με αυτό. Κάτσε να το δούμε να γελάσουμε. Διαφωνώ πολύ. Αυτό γίνεται δεδομένο. Το κάτσε να το δούμε να γελάσουμε. Είδαμε πολλά τέτοια. Γίνανε. Χτίζει. Χτίζει. Ναι. Το κάτσε να δούμε να γελάσουμε, χτίζει. Ναι, ναι. Χτίζει πολλά. Χτίζει συνήθειες. Βέβαια. Χτίζει παραδείγματα. Βέβαια. Ναι. Χτίζει μέλλον. Ναι, ναι. Ναι, γιατί ξαφνικά βλέπεις και νέα παιδιά που σου λέει πέρασε μια περίοδος τέτοια, ίσως έχεις δείξει αυτό, τώρα πια δεν είναι τόσο έντονο, που θέλανε να γίνουν ντε και καλά, ας πούμε, τραγουδιστές και μπαίνανε σε όλα αυτά ναι, τα ναι, και ξέρεις τι άλλο με ενοχλεί. Δεν είναι κακό κανείς να θέλει να γίνει ό,τι θέλει. Αρκεί να έχει βέβαια τα προσόντα ναι, για μένα. Το κακό είναι ότι έχουν θράσους. Ναι. Αυτό με θυμώνει πάρα πολύ. Υπάρχει έλλειψη σεβασμού. Σου έχει τύχει περιστατικό. Πολλά παιδιά. Ναι. Πολλά, ναι. Εγώ, ξέρεις, πάρα πολλά χρόνια και από τότε που ήμουν και εγώ πολύ νέα, πάντα ήμουν με νέα παιδιά. Και είτε στιχουργούς, συνθέτες, ενορχιστρωτές, μουσικούς, τραγουδιστές. Έχω συναντήσει θρασίτατα παιδιά. Και δεν μιλάω σε σχέση με εμένα, γιατί εμένα η δική μου καριέρα σε σχέση με τον Νταλάρα ή του Μητσιά ή της Μαρινέλλας ή της Χαρούλας κτλ. Είναι πολύ, πολύ μικρή. Πολύ μικρότερη. Μιλάμε για έλλειψη σεβασμού απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Και θυμώνω. Γιατί ρε φίλε, εσύ και μια επιτυχία να κάνεις. Για πες μου, το υπόλοιπο της νύχτας, ποιανού τραγούδια θα πεις ρε φιλαράκι. Ποιανού τραγούδια θα πεις. Για πες μου. Θα τελειώσουν τα σύγχρονα. Πόση ώρα θα κρατήσουν, μία, δύο. Η νύχτα είναι μεγάλη. Έτσι δεν είναι. Απολύτως έτσι είναι. Πραγματικά μιλάς απολύτως ειλικρινά. Άρα και είναι σπάνιο να, αυτό. Να σεβόμαστε το παρελθόν μας, να σεβόμαστε αυτούς τους ανθρώπους που μας έδειξαν το δρόμο. Είχε τύχει να συνυπάρξεις σε κάποια δουλειά με ένα παιδί τέτοιο, θρασίτατο. Και ξέρεις, καμιά φορά μπαίνανε και οι ίδιοι οι καταστηματάρχες, οι επιχειρηματίες. Αυτό είναι το χειρότερο. Οι καταστηματάρχες γίνανε ναι, οι διευθυντές των δισκογραφικών ναι, εταιριών. Ναι, και σου λέγες. Αποφάσιζαν πότε θα κάνουν δίσκο και σε ποιον. Ναι. Ναι, ναι. Τα έχω. Τα έχεις ζήσει, τα έχεις βάλει με το κουτάλι, δεν το συζητώ. Απλά είχε τύχει σε κάποιο σχήμα συγκεκριμένο, να σου πει επιχειρηματίας. Κοίταξε, όχι. Δεν φτάσαμε μέχρι αυτό το σημείο. Είμαι και λίγο. Κάνεις το αγριό σου. Το καπελάκι μου στραβά που έλεγε και ο φίλος μου. Σημαίνει ότι σου είχε συμβεί, αλλά το έχεις πάρει το καπελάκι και έχεις φύγει. Το καπελάκι μου στραβά. Φόρεσα και άντε γεια. Λοιπόν, μου έχει συμβεί να έχουν και αποθυμένα απέναντί μου. Δηλαδή, έχω συναντήσει ταλαντούχα άτομα που δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι και επειδή εγώ είχα καταφέρει να κάνω κάτι, έγινε μια αντιπαλότητα. Εγώ δεν την έχω. Δεν είσαι ανταγωνιστικός άνθρωπος γενικά. Όχι, δεν είμαι. Γίνομαι όμως όταν με πειράξεις. Όταν με πειράξεις, για όλους είμαι η Ελένη. Αν με τσιγκλείς πάρα πολύ, τότε σηκώνεται το φρύδι και γίνομαι η Δήμου. Αυτό το ό,τι έχει καταφέρει. Ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις, για να στείλουμε το μήνυμα, να έχουν το νου τους. Όχι, όχι. Περνάμε μία χαρά και
πραγματικά έχω συνεργαστεί με τους πιο δύσκολους ανθρώπους, δύσκολους απαιτητικούς ανθρώπους στο χώρο μας, που ήταν ο Γιώργος Μαρίνος, η Μαρινέλα, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μανολής ο Μητσιάς, συνθέτες, ο Μάνος ο Λοΐζος. Κορυφαίος, τι να συζητήσουμε τώρα. Και πολλοί άνθρωποι, Αντώνης Βαρτής, ας με συγχωρέσουν, χρειαζόμαστε περισσότερη ώρα για να τους αναφέρω όλους. Χριστός Νικολόπουλος, πολύ, πολύ, πολύ. Είσαι έχω πέρα, ναι, και είμαι χορτασμένη. Είσαι χορτασμένος άνθρωπος. Και εμένα μου αρέσει να επενδύω στους νέους ανθρώπους. Το έκανα και όχι τώρα πια που έχω μεγαλώσει. Και έχω και μια πείρα πολύ νωρίτερα. Πολύ νωρίτερα. Μ' αρέσει να είναι στην... μ' αρέσει να ακούω τους ανθρώπους που ονειρεύονται. Να θέλουν να χτίσουν πράγματα γύρω από το... Αρκεί να αγαπάνε αυτό που κάνουν. Να έχουν ταλέντο. Και να έχουν ταλέντο. Αυτό. Ναι. Βασικό. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, γιατί με ενημερώνουν τα παιδιά ότι έχουμε φύγει λίγο από τους χρόνους μας. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με περισσότερη Ελένη Δήμου σε 3 λεπτάκια. Και πάλι κοντά σας με μια excellent καλεσμένη, την κυρία Ελένη Δήμου, και την ευχαριστώ για μία ακόμα φορά. Εγώ θα δώσω και μία παραγγελιά. Αν γίνεται και αν είναι εύκολο, προσωπικά, που είναι το αγαπημένο μου τραγούδι, δεν το συζητώ, και μόλις μέσα και τα παιδιά έμαθαν, οι συνάδελφοι, οι εκλεκτοί συνάδελφοι στο μακιγιάζ μέσα, άρχισαν να τραγουδάνε προσωπικά. Εγώ τρελαίνομαι. Πω πω, τι τραγούδι, τι τραγούδι. Λίνα Νικολακοπούλου, Γιάννη Σπανός. Αυτά είναι. Και ξέρεις τι είναι συγκλονιστικό σε αυτούς τους ανθρώπους, ότι αυτή, και αυτή είναι η διαφορετικότητα στους στίχους του σημερινούς. Ότι κάθε κουβέντα, κάθε λέξη είναι εικόνα. Αυτό. Μπορώ να την ονειρευτώ. Λες ένα τραγούδι και αμέσως γίνεται εικόνα μέσα στο μυαλό μου. Ναι. Καινούριους τύπου Φίβου, αυτό δεν έχει συνεργαστεί ποτέ. Έχεις συνεργαστεί. Του Φίβου έχω κάνει το πρώτο τραγούδι. Α, για πες. Το Φεγγάρι στην Ταράτσα. Μάλιστα. Του Φίβου ήταν. Α, και, δεν απλά ήταν σε στίχους Γιάννη Δόξα. Μετά δεν είναι, συνεχίζει αυτό. Τι να. Και μετά το τέλος. Μετά το χάος. Το χάος μετά. Όχι. Όχι. Δεν έτυχε, δεν το επεδίωξες, δεν ζητήθηκε. Ήταν και μια άλλη φιλοσοφία ενδεχομένως. Ναι, δεν έτυχε. Δεν έτυχε. Μια άλλη φιλοσοφία. Πώς η επιτυχία του να έχεις μια ευτυχισμένη οικογένεια. Έχω έναν καταπληκτικό σύντροφο, σύζυγο. Έχει κατανοήσει εδώ και χρόνια ότι έχει να κάνει με ένα ιδιαίτερο άτομο. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα που έχει? Δεν είμαι ποτέ ίδια. Κατά... Τι σημαίνει αυτό? Δική του ομολογία. Κατά δική του ομολογία. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το στάνταρ. Αυτή η γυναίκα κάνει αυτό, κάνει εκείνο, κάνει τ' άλλο. Όχι. Κάνω διάφορα πράγματα. Από το να αλλάζω τα πάντα μέσα στο σπίτι, μέχρι να χορεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ, ας πούμε. Αλλά αυτά δεν γίνονται κάθε μέρα. Πάντως υπάρχουν και κάποια πράγματα επάνω που δεν αλλάζουν ποτέ, φετίχ, τα μαλλιά, ας πούμε. Τα μαλλιά δεν με αφήνει. Α, δεν σε αφήνει άντρας. Και το κόλλησε και στο γιο μου και τους κάνω πλάκα καμιά φορά. Παιδιά, έχω πάει να κόψω τα μαλλιά μου, το έχω αποφασίσει πλέον. Και μου λένε, ωραία, θα αλλάξεις γιο και σύζυγο. Θα αλλάξεις σπίτι. Με διώχνουμε λίγα λόγια. Οπότε, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και έναν υπέροχο γιο, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο. Όχι, όχι, σπουδάζει στο Πολυτεχνείο. Πολιτικός μηχανικός, θα ταλαιπωρείται με τις απεργίες, φαντάζομαι, και εκείνος. Όχι, όχι, είναι σε σχολή του, δουλεύει κανονικά, ναι, είναι στο Πολυτεχνείο εκείνος. Ναι. Δουλεύει κανονικά, ευτυχώς. Τι σου λέει, σου κάνει σχόλιο και σε μικρότερη ηλικία, και τι του έλεγαν και οι συμμαθητές?
Α, έχει τη μαμά σου, η Ελένη Δήμου, την έκανε ποτέ. Ο γιος μου το κρύβει γενικότερα. Το κρύβει γενικότερα, δηλαδή. Απλά όταν πήγαινα στο σχολείο πια και βλέπανε. Πώς θα πας μεταφιασμένη στο σχολείο, δεν γίνεται. Εντάξει, και στο Πολυτεχνείο που έχω πάει. Λέει. Πρέπει να είσαι πολύ περήφανος για τη μητέρα σου. Είμαι. Αλλά και εσύ είναι πολύ χαμηλών τόνων και δεν. Είναι αυτός, είναι η δικιά του προσωπικότητα. Έχει τους δικούς του φίλους. Δεν έχει μια ζωή μέσα από άλλον. Ναι. Και του πατέρα του, γιατί και ο πατέρας του είναι γνωστός πολύ. Ούτε από τη, μέσα από τη μητέρα του. Έχει τη δικιά του ζωή. Μάλιστα μου έλεγε ένα περιστατικό. Κάποια στιγμή μια κοπελιά του έμαθε πολύ αργά και του λέει «Αντώνη, η Δήμου είναι η μαμά σου?» Και της λέει «Όχι, αδερφή μου». «Έλα, είναι η μαμά σου?» Λέει «Ναι». «Άντε ρε ψεύτη». Αφού επέμενε ίδια. «Άντε ρε ψεύτη». Της λέει «Έλα τώρα, εντάξει, μαμά μου». «Άντε ρε ψεύτη, δείξε μου τι». Τον ανάγκασε να μπουνε, ας πούμε, και να δει φωτογραφίες. Δεν το λέει, δεν. Είναι αυτό που σου είπα. Ναι, χαμηλό. Είναι ένα τοξοτάκι. Α, το ξοτάκι γλυκός μου είναι. Πολύ, γλυκός μου είναι το ξοτάκι. Σοβαρός. Γλυκός με πολύ χιούμορ, αγαπητός στην παρέα. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε μία ακόμα φορά, γιατί είναι ελάχιστος χρόνος που μας έχει απομείνει, να πούμε πού θα σε, πού σε απολαμβάνουμε. Και έχουμε και προσκλήσεις να δώσουμε. Πέντε διπλές. Πέντε διπλές προσκλήσεις, λοιπόν. Στο 210-48-54-474 και 478, τώρα καλείτε. Οι πέντε πρώτοι που θα καλέσετε, έχετε πέντε διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε την Ελένη Δήμου και τον Παναγιώτη Πετράκη στις γραμμές. Τα αγόρι μου. Τα αγόρι. Ναι, ναι. Τον αγαπώ τον Παναγιώτη πολύ. Mm-hmm. Έχουμε δέσει σαν άνθρωποι πολύ. Το ξωτάκι κι αυτός. Παιδί μου, ναι, είμαστε καλοί άνθρωποι. Είναι παιδί, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Είμαστε. Καλόβολοι. Όντως. Και σεβόμαστε. Πολύ καλοί άνθρωποι. Έχουμε. Όντως. Αντίληψη. Λοιπόν, ξέρω ότι η δουλειά σου είναι δύσκολη. Είναι, θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Αν αποφασίσεις μια Δευτέρα να έρθεις. Είμαστε εκεί για περιορισμένες έτσι. Αριθμό παραστάσεων περιορισμένο. Ιανουάριο, την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, ξεκινάμε στο Θέατρο Βεργίνα. Για 4 εβδομάδες. Αυτά είναι τα σχέδιά μας. Δευτέρα είναι μόνο η. Μόνο Δευτέρα στις γραμμές. Είχαμε στις γραμμές. Ναι. Αρχίζουμε 10:30. Πάμε πάρα πολύ καλά, δεν θέλω να τα λέω. Θέλω ο κόσμος, γιατί από στόμα σε στόμα πηγαίνει αυτό. Έχω ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα και έχουμε δέσει πολύ με τον Παναγιώτη. Έχουμε δέσει. Είμαστε συνέχεια πάνω σκηνή. Αυτό. Και νομίζω ότι είναι όμορφο για τον κόσμο. Και πότε γινόμαστε εμείς η χοροδία του, ναι. Και πότε εκείνο η δική μας. Τέλεια, τέλεια. Ναι. Θέλω να σε ευχαριστήσω ειλικρινά μέσα και από την καρδιά. Και εγώ σε ευχαριστώ, σου εύχομαι να πηγαίνουν όλα πάρα πολύ όμορφα. Και σε εσένα πολύ. Σαν νερό να κυλήσει η χρονιά. Να είσαι καλά, γλυκιά. Να έχεις καλεσμένους που θα, να τους χαίρεσαι. Και να μένουν όλα καλά και να χαίρεσαι την κόρη σου. Σε ευχαριστώ και εσύ το γιο σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να τα πούμε κιόλας. Βεβαίως. Κοίταξε. Πώς θα φρόντισα. Γιατί όχι. Είναι λίγο μεγαλύτερη η δική μου, αλλά τέλος πάντων πια δεν κοιτάμε εμείς διαφορές ηλικία. Δεν κοιτάμε. Μας πειράζει καθόλου. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Αυτό που ζούμε αν είναι αλήθεια, η παρέστηση προσωπικά. Η τηλεοπτική είναι αμήλικτη και καμιά φορά έτσι βγαίνουμε εκτός προγραμματισμού. Αλλά όπως σας είχα υποσχεθεί στην σημερινή εκπομπή, θα συζητούσαμε για το πώς, εάν και κατά πόσο βεβαίως, τα αναβολικά μπορούν να έχουν πολύ πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα. Όπως αυτή η φωτογραφία που βλέπουμε από πίσω, μία κοπέλα η οποία με τη χρήση αναβολικών όπως εκείνη ισχυρίζεται, μεταμορφώθηκε σε ένα γοητευτικό κύριο από ό,τι μπορώ να δω. Κοντά μας θα ήταν η Τερέζα Παντέλα, η οποία είναι πανελλήνια πρωταθλήτρια 2013 Body Fitness, ο κύριος Ιωάννης Δημητρακόπουλος, διατροφολόγος,
Και ο κύριος Κωνσταντίνος Δαβιτίδης, γιατρός αρθρογράφος, μάλιστα σε θέματα ντόπινγκ, εξειδικευμένος στα θέματα ντόπινγκ. Ναι. Θέλω τη δέσμευσή σας ότι την Πέμπτη θα είμαστε εδώ να το συζητήσουμε το θέμα. Γιατί, Τερέζα μου, νομίζω ότι δεν είναι μόνο. Όχι μόνο, μάλλον δεν είναι τα αναβολικά. Είναι, δεν ξέρω, θα μας τα πείτε εσείς. Θα τα πούμε όλα. Θα τα πούμε όλα την Πέμπτη. Όλες θα μπορείς να λύσουμε. Εσύ, λοιπόν, είσαι πρωταθλήτρια του bodybuilding. Πόσα χρόνια ασχολείσαι? Εγώ ασχολούμαι 10 χρόνια με βάρη. Απλά αγωνιστικά 2 χρόνια. Και η τελευταία μου διάκριση ήταν το Μάιο που μας πέρασε. Τώρα πάλι έχω σε μια εβδομάδα αγώνες. Σε μια εβδομάδα. Ναι. Θέλει, φαντάζομαι τώρα θα μπεις σε μια φοβερή προετοιμασία για τον αγώνα. Είμαι ήδη στην προετοιμασία, ναι. Υποφέρεις από πείνα, που είναι ο καημός μου. Τώρα αυτές τις μέρες, ναι, μπορώ να πω. Πεινάζει λίγο. Ψέματα, ναι. Αλλά εντάξει, υπομονή. Ο διατροφολόγος εδώ φροντίζει για το. Βέβαια, μας έχει αναλάβει. Στο κομμάτι και στην προπόνησή της. Τώρα, όπως είπε και εκείνη, έχει το Σάββατο. Είναι σε αγωνιστική περίοδο και έχει αγώνες. Τώρα αναγκαστικά είναι λίγο στην πείνα. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Και φυσικά όλο το βάρος θα πέσει σε εσάς την Πέμπτη για να δούμε τελικά εάν γίνεται χρήση και πόσο επικίνδυνη είναι η χρήση των αναβολικών. Χρήση όντως γίνεται. Θα χρησιμοποιήσω μια φράση του Goodman σε ένα βιβλίο του «Ο θάνατος στα αποδυτηρία». Χρησιμοποίησαν ανώνυμα 192 παγκόσμιους πρωταθλητές και τους ρωτήσανε μόνο και μια ερώτηση. Εάν σας δίναμε ένα μαγικό χαπάκι και για μια πενταετία ήσασταν στην πρώτη θέση στο αγωνισμό το οποίο κάνετε, θα το πέρατε ή όχι? Όλοι απαντήσανε ναι. Μένουμε σε αυτό. Την ραντεβού την Πέμπτη, διότι αύριο δεν θα είμαστε στον αέρα μαζί σας. Οπότε ραντεβού την Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι ακριβώς. Να είσαστε καλά. Μένετε όλοι στο Sky συντονισμένοι. Ακολουθεί live και Εύα Αντωνοπούλου.